Πια αφού γίνανε όλα τα απαραίτητα αποσταρίσματα από τον διευθυντή των πέντε μέσων, από τον influencer, ναι. Σου είπα, θα σε βγάλω. Όλα με την ώρα βελτιώνεσαι. Τα πέντε δέλτα. Βγάλε μια ταμπέλα, μια κάρτα και μοίραζε. Τον influencer δυτικό. Πήγα σήμερα να κάνω κάτι εξετάσεις, τέλος πάντων, που τις κάνω πάντα. Και μου λέει, σημειώσε εδώ το μέρος σας με καλά γράμματα. Λέω, κυρία μου, έχω κάρτα. Την έβαλε συνδετήρα και τι κάνει να κάθομαι να γράφω τώρα. Τι έλεγε η κάρτα, τι λέει η κάρτα δηλαδή πάνω. Σταύρος Κόλκας. Σκετό. Όχι, δεν και στοιχεία. Σταύρος Κόλκας. Φαντάζεσαι. Ναι, ναι, αυτό. Φιλίτσα Φραουλίτσα. Φιλίτσα Φραουλίτσα. Έξαλλη Φιλίτσα Φραουλίτσα στο Instagram. Έξαλλη. Έξαλλη από τι? Φαίνεται στο πρόσωπό της ότι δεν ποζάρει καλά τα γυμνά. Δεν ήταν φέτος η χρονιά του Instagram. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Παρότι κάνουν προσπάθειες τα κορίτσια. Εντάξει. Δεν είναι κάτι το. Δεν είναι, γιατί χάθηκε όλη. Χάθηκε μάλλον το μισό κομμάτι του influence. Που, εντάξει, δεν είναι μόνο βγάζω στην παραλία φωτογραφίες και τέτοια, ας πούμε, σε στρώματα. Είναι και το νυχτερινό κομμάτι πολύ σημαντικό, ας πούμε, ναι. Της Φιλίτσας Φραουλίτσας και των συναυτό, έτσι, ας πούμε, επαγγελματιών. Το κοκτέιλ, το ναι, εστιατόριο. Ναι. Ανέβασε μια φίλη μου χθες μια πορτοκαλάδα. Και βάζει κατά τη 12 η ώρα και τα μαγαζιά. Και καλά ψαγμένη πορτοκαλάδα με φέτα. Ναι. Πορτοκάλι. Ναι. Τύπο πάγο. Ναι. Α, τρομερή. Για πες τη συνταγή. Ναι. Εγώ ξέρεις με ποιο τρελαίνομαι. Ναι, ναι, θα σου πω. Ήταν στην Άμμο και καλά. Mm-hmm. Αντιμελιά. Ναι. Και τη στέλνω, στείλε μου καμιά βυσινάδα. Ανέβασε καμιά βυσινάδα. Ωραία. Μου λέει, είσαι χασός. Τι να είμαι, εγώ είμαι χασός. Εσύ αν έβαζε την πορτοκαλάδα στο Instagram. Ναι. Τέλος πάντων. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το τέτοιο που είναι χρόνια τώρα στα μαγαζιά. Σπιτική λεμονάδα. Ναι, ναι, που παίζει. Που δεν έχει γίνει ποτέ σε σπίτι αυτή η λεμονάδα. Ναι, ποτέ. Αν, όχι, κοίταξε, εγώ καμιά φορά κάνω στο σπίτι, αλλά με σόδα. Για να έχει και λίγο έτσι μπουρμπουλήθρα, να είναι λίγο sparkle. Η σπιτική. Σ' άρεσε, σ' άρεσε. Σπιτική λεμονάδα, σιρόπι δηλαδή λεμονιού. Χυμό λεμόνι με σιρόπι. Νερό, ζάχαρη, λιωμένο. Ναι. Αυτό. Ναι. Και κάτι χόρτα. Ναι, βάζω και λίγο. Δεν ξέρει κανεί τι είναι. Βάζω και λίγο χορταράκι μέσα. Δεν ξέρει κανεί. Εντάξει, δεν κατηγορούμε τώρα του φίλου μου. Καλά κάνουν. Μια χαρά το χρεώνουν και 5 ευρώ. Ναι. Τι πλάκα κάνει. Από εκεί βγαίνουν τα λεφτά. Λε να ανοίξουμε ένα σπιτικό λεμονάδικο. Να ειδικεύεται σε αυτό. Είπαμε ότι θα ανοίξουμε πατάτε με αυγά. Πατάτε με αυγά. Το είχαμε πει. Είχαμε πει μια τόσο μεγάλη πρόταση. Πατάτε με αυγά. Και πεινάω τώρα. Μόνο που το σκέφτηκα. Να σου πω κάτι τώρα. Δηλαδή, πεινάς μεσημέρι και περνάς από κάπου και έχει πατάτες με αυγά. Ναι, δεν θες να φας κάτι, ρε παιδί μου. Ούτε θες να φας λαδερό. Ναι. Φας όλα. Κάτι να σε κρατήσει. Κάτι να σε κρατήσει αυτό. Είναι κάτι που στο σπίτι είναι μπελάς. Γιατί ξοδεύεις δύο σκεύη και έχει λαδίλα. Ναι, λαδίλα πολύ. Πετάγονται κανατσόφλι μέσα. Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Μη σου πω το πιο δύσκολο είναι. Όχι, δεν είναι το πιο δύσκολο. Το θέμα είναι ότι πετάγονται τα λάδια στην κουζίνα. Πετάγονται τα λάδια στην κουζίνα μετά. Δεν μπορεί να πετύχει κάθε φορά την ομελέτα όπω τη θέλει. Όχι ομελέτα, μάτια. Μάτια. Α, μάτια. Αυγά μάτια με πατάτα από κάτω. Ναι. Εγώ κάνω σκράμπλ. Μια παρα. Ωραία είναι και το σκράμπλ. Ακόμα, αλλά μπροστά στο παραδοσιακό. Ο Σαράτη είχε ένα τέτοιο. Πάντα δηλαδή ο Σαράτης τον αποθέωνα, όχι για τα κρέατα που κόβει εκεί να πήρα ένα γυαλό. Ο Σαράτης όμως ο πανταζής, πήγε το μυαλό μου στα αθλητική. Καλά καθούμενα. Ναι. Ωραία. Έχει. Έχει πιάτο, νεονικά, πατάτα, αυγό και γύρω γύρω φέτα. Δεν θες κάτι άλλο. Πήρε, ενώ έχει πιατάρες, ναι. Δηλαδή χοληστερίνη, βαράει κόκκινο, πάντα το παίρνεις. Το παίρνεις, εντάξει, είναι το έτσι το παίρνεις. Όντως, πατάτες με αυγά για να έχει ο κόσμος να κινηθεί μέρα πρωί το τρώσω. Ένα λαϊκό, βασικά αν το κάνεις στο κέντρο, θα το ονομάσεις κι αλλιώς. Ναι, δηλαδή πρέπει να βρούμε και ένα όνομα λίγο πιο φαντεζίν, μην είναι τώρα το πατατάδο. Ένα κουάβο. Πιάτο, ένα πιάτο θα είναι που θα ονομάζεται, ξέρω εγώ, άμλετ. Το αυγό. Παπαρδέλα πατάτας με... Άμλετ, θα το κρατάς έτσι, είναι κεφαλακρό σαν κρανίο το αυγό. Ναι. Να φαγωθεί κανείς ή να μην φαγωθεί. Ναι. Ή θα λες η κότα, έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Φιλοσοφικό θα είναι το μαγαζί. Τίποτα, θα μπαίνει ο άλλος και θα λέει πω. Τι κάνανε οι άνθρωποι. Και θα μας ανεβάζουν στο Instagram διανοούμενοι. Ναι, βεβαίως. Εντάξει, είχε Φιλίτσα Φραουλίτσα. Η Φιλίτσα ήταν η αλητία της. Η αλητία της. Ναι. Έβαγα πατάτες με αυγά. Σήμερα τι. Ναι, άφησα το κοτσιμπέρι και το σπαράγγι. Ναι, και πήγα εκεί.
Είναι, είναι μεγάλη ιδέα, φίλε. Μεγάλη ιδέα. Αν κάποιος μας την κλέψει, θα του κάψουμε το μαγαζί. Να... εντάξει, δεν έχουν τεχνογνωσία. Μεγάλη ιδέα, δηλαδή. Μεγαλύτερη και από το να πάμε μέσα στην Άγκυρα. Να πάρουμε την Άγκυρα. Ποια Άγκυρα, ρε. Ελλάδα τον. Να πάρω εσύ τώρα την πόλη του τίποτα. Δεν έχει θάλασσα, δεν έχει τίποτα. Τι, όντως, του βάλανε εκεί μέσα. Εκεί η Άγκυρα, λέει. Ενώ με την πόλη είναι πιο εντάξει, Κωνσταντινούπολη, εσύ τι, Βόσπορος. Ναι, τι θέλουμε την Κωνσταντινούπολη, αυτά. Έχει ωραία μέρη, τρώνε μύδια πολύ εκεί, τρώνε θαλασσινά. Μύδια δεν μπορώ να ακουμπήσω. Ναι. Τελευταία φορά που φάγα μύδια, αλλάξα χρώμα. Σε τρώω θαλασσινά, ρε, τι άνθρωπο είσαι. Τρώω καλαμαράκια, ρε. Καλαμάρτε, σιγά, τα παιδάκια, με πατάτε. Και τέτοιο, και αν μου καθαρίσουν το ψάρι, τρώω και ψάρι. Ναι. Τώρα μου φέρει το ψάρι και πρέπει εγώ να κάτσω να ασχολούμαι. Δεν θα πάρει ρε παιδί μου και σφυρίδα. Τι μου τη δίνει το ψάρι. Σαρδελίτσα, γάβρετσο, ωραίο, τίμιο. Δεν μ' αρέσει. Εν τω μεταξύ είναι τα καλύτερα αυτά. Δεν μ' αρέσει αυτό το η αγωνία μην έχει αγκάθι μέσα. Σε κάθε μπουκιά. Δεν φτάνει ρε παιδιά, δεν παίζω survival. Άσε με το, ένα με την περισσότερα, χράκ, χράκ. Ναι, κατάλαβε. Εντάξει, οκ, διαφορετικές προσεγγίσεις. Ναι, δεν έχω τώρα. Εμείς οι διευθυντές δεν έχουμε χρόνο, ρε αγόρι μου, να κάτσουμε να ψάχνουμε τώρα αν έχει αγκάθι να πούμε ή όχι. Να προσλάβεις έναν άνθρωπο, ας πούμε, σου καθαρίζει τα αγκαθάκια. Γι' αυτό πάω σε. Ειδικά και σου καθαρίζουν. Ναι. Που το φέρνουν όπως πρέπει. Πώς το φέρνουν, ας πούμε, δεν μπορεί να το καθαρίζουν. Μπροστά μου το καθαρίζουν. Ναι, έρχεται δηλαδή ο σερβιτόρος και παίρνει μαχαιροπύρουνο αυτό και το ανοίγει στο φιλετάρι. Ναι, ναι. Τι να πω. Θα σε βγάλω μια μέρα να δεις πως γίνεται. Μην τα δεις το ντοκιμαντέρ. Εμείς θα καθαρίζουμε μόνοι μας τα ψάρια. Όχι όλα. Ότι γίνεται εκεί πέρα. Εντάξει, επιχειρώ ρε παιδί. Προσπαθώ να μπάθω. Θα μου πεις πότε έφαγα μεγάλο ψάρι. Πέρα από σαρδέλα. Σε πληροφορώ, η σαρδέλα είναι το πιο υποτιμημένο ψάρι που υπάρχει. Το πιο ωραίο ψάρι είναι η αθερίνα. Ναι. Και η αθερίνα είναι πολύ ωραία. Αλλά η σαρδέλα και για τα ίχνοστοιχεία που περιέχει, τα ωμέγα 3 κτλ. Ό,τι να είναι, λέω τώρα. Απλά. Το περνάω σαν να. Σαν γνώστης, ας πούμε, ότι γνωρίζουμε. Αλλά είναι το πιο υποτιμημένο γιατί η αντιστοιχεία τιμής και γεύσης είναι συγκλονιστική. Είναι δεν μ' αρέσει εμένα σε αυτό. Τέλος πάντων, παιδί. Περιορέξεις. Το μπαρμπούνι μ' αρέσει. Αυτά τα κοκκινοειδέ δεν τα. Δεν με τρελαίνουνε. Μπαρμπουνάκι και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει. Είχα πάει μια φορά στο χοπί αυτό. Ναι, όχι. Στο Μαρμαρά. Ναι. Φέτος δηλαδή. Το Μίτσο, όχι, ρε, παλιότερα. Εκεί που έχει την ταβέρνα ο Πάνος, ο Μίτσος έχει την ταβέρνα ο Πάνος. Αλλά είναι ο πατέρας του μάλλον και είναι συνέχεια. Εντάξει, και μου λέει έλα να δεις ποιο ψάρι θέλεις. Πού να ξέρω εγώ μάλλον. Αυτά ψάρια. Που τα βλέπεις στη βιτρίνα, ναι. Όχι, με πήγε μέσα στους καταψύκτες. Α, πάλι καλά. Και μου λέει να βγάζει ένα ψάρι, μου λέει αυτό τον Παντελή θα στο δω. Ποιο Παντελή, τον καφέ, τον Κωνσταντινίδη. Αδερφέ. Νομίζω τώρα εγώ ότι τα βαφτίζει. Έτσι που τα αγαπάει τόσο πολύ. Ότι το βάφτισε και μου λέει θα σου δώσω ένα Παντελή. Τελικά λέγονται έτσι τα ψάρια. Για κάποιον να διευκρίνει το λόγο. Τα ψάρια είναι κορυφαία. Όπως έλεγε και ένας φίλος κωμικός, ο Αριστοτέλης, ο Ρήγας, υπάρχει ψάρι με το όνομα Λίτσα. Λίτσα και σου λέει ρε παιδί μου, τι είναι αυτό να πούμε. Λίτσα είναι η κομμότρια της θάλασσας. Έλα να σου πάρω τα μαλάκια, όπως έλεγε σε ένα πάρα πολύ ωραίο beat που είχε. Όπως καταλαβαίνετε, βρήθη θεματολογία και η σημερινή εκπομπή. Δεν άστο, τέτοια προετοιμασία δεν έχει κάνει ούτε ο Πάου του Σάντος. Σκληρό. Και σήμερα, επειδή βλέπω υπάρχει μια τάση στη μόδα. Θα μιλήσουμε για μόδα. Παρουσίαση θα μιλήσουμε. Της πανέλας του ΠΑΟΚ. Είδαμε πολλούς οι οποίοι. Το Versace 4. Το Versace 4. Ναι. Ο Πού τα μάτρια 4. Πού τα μάτρια, δεν έχει την μπράντα. Α, ναι. Αυτός είναι ο εκνευρισμένος με την μπράντα. Ναι. Εντάξει. Ο Dolce Gabbana. Dolce Gabbana 4. 4, βεβαίως. Πολλές εκδρομές με τον Πάο. Μάχημος. Έχει πάει Μιλάνο, Παρίσι, Νέα Υόρκη. Βιέννη. Όλα. Σώσα πρέτα πορτέ και αν πήγα το όνομά σου εκεί. Και τέτοια. Σου φτιάξω μετά σύνθημα. Φτιάξουμε. Όλοι οι στυλίστες λοιπόν. Συντονιστείτε, θα δούμε την τάση. Θα μιλήσουμε. Που έχουμε κανένα να βγάλουμε ρε, δεν το σκεφτήκαμε κιόλας. Θα βγουν τρόμε. Μόνοι τους. Έχουμε κάποιο πιο ειδικό. Ποιο να βγάλουμε, το Βασιλιά το Μαγιό. Πάνω στο Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν κανονικός στο μεταξύ. Ήτανε ρε παιδί μου, επιχειρηματίας ο άνθρωπος. Και ακόμα είναι και πολύ δυνατός. Ναι, και έχει εμφανιστεί και σε κανάλια και στα λοιπά.
ήταν υπαρκτό πρόσωπο εκείνη την εποχή. Δεν θυμάμαι και τώρα. Μας πείραζε, με ευρώ δεν είχαμε, μας πείραζε ότι πουλάει μαγιό. Ναι, φίλε, αυτό να βρω στο μπάτο. Αν ήταν η Φιλίτσα Φραουλίτσα και ανέβαζε τον πάτο του στο Instagram, μια χαρά επενδυτή θα τον θέλατε. Ο βασιλιάς στο μαγιό και δεν θέλανε. Θέλανε ρε παιδί μου, ξεστή. Τότε θέλανε στον ΠΑΟΚ χρηματιστές, αχεπαίοι. Αχεπαίοι. Ε, δεν ακουγόταν, καταπληκτικό. Αν ρωτήσει 9 στου 10 δεν ξέρουν τι είναι αχεπαίοι στο μπάτο. Ούτε εγώ δηλαδή, είμαι στου 9. Ναι. Τέλος πάντων, ωραίες στιγμές, ωραίες εποχές, ανέμελες. Δεν υπήρχε ευρώ και είχαμε και απαιτήσεις. Και τώρα που έχουμε ευρώ δεν έχουμε απαιτήσεις. Είδες, αυτό είναι. Το χρήμα σκοτώνει, παιδιά. Όχι. Σκοτώνει την ψυχή. Είναι πιο ωραίο να είσαι φτωχός. Φτωχός με όνειρα. Να μην υπάρχει, ναι, να μην υπάρχει μία. Με κίνητρα. Ναι, με φιλοδοξίες. Τα έλεγε ο Κασατζίδης. Τι να τα κάνω τα λεφτά, την υγεία μου να έχω. Πολλά θέματα θα συζητηθούν και σήμερα. Στηλίστες και στηλίστες, συντονιστείτε. Έτσι, να μας πει ο κόσμος, γιατί εδώ. Ξεκίνησε μια κουβέντα για την φανέλα. Μια εκπληκτική κουβέντα. Την παρακολουθούσα. Παρελεύει. Δηλαδή, έκανα το post μου το πρώτο μετά από 6-7 ώρες. Ναι. Που έβλεπα τι γίνεται. Λέω, άστο λίγο να απλωθούν στηλιστικά. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Και αυτό είναι βέβαια η παραδοσιακή ημέρα που ξεφωνίζω τη Μάκρον. Είναι κάθε φορά η παρουσίαση της φανέλας μου δίνει αυτή την αφορμή. Γιατί? Η Μάκρον η οποία. Αυτή έχει το μεληθεί το νηματισμό του ΠΑΟΚ. Δεν μιλάω για το νηματισμό και το σχέδιο, δεν με ενδιαφέρει, δεν ξέρω. Ναι. Θα πούνε οι ειδικοί, εγώ τώρα τι να πω. Ναι. Αλλά γιατί. Όπως έγραψε ένας πολύ, πολύ καλός μου φίλος, όταν είδε τη φωτογραφία της ομάδας. Αυτοί στα food locker δουλεύουν. Τη Μάκρον γιατί κράζεις όμως. Την Μάκρον την κράζω, φίλε, παραδοσιακά κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Mm-hmm. Την κυνηγάω βασικά. Ναι. Γιατί με κυνηγάει. Είναι αυτό το ιταλικό ότι το slim fit. Α, καλά, ναι, γι' αυτό. Πες να κράξω κι εγώ τώρα. Που νομίζουν ότι είμαστε όλοι βγαλμένοι από τα γυμναστήρια. Δηλαδή δεν γεννήθηκαμε σε μευτήριο, γεννήθηκαμε σε γυμναστήριο. Ναι, εντάξει. Και πρέπει εγώ. Για να φορέσω την μπλούζα του ΠΑΟΚ να κάνω δίαιτα. Δεν πρόκειται να τη βάλεις, δηλαδή ό,τι μέγεθος πέρα. Όχι ρε, υπάρχει κίνδυνος θανάτου. Ακριβώς αυτό, ναι. Και τι να πάω να πω στην κόμενα που είναι στη μπουτίκ. Συγγνώμη, θα ήθελα μια μπλούζα του ΠΑΟΚ. Ναι κύριε μου, τι μέγεθος. 4 έξτρα. Και 4 έξτρα να βάλεις, δεν θα σου κάνει. Ναι, γιατί είναι. Είναι στενή, θα κάνεις τον ψηλό. Το 4 έξτρα απλά απευθύνεται σε ένα ψηλό. Σε ένα ψηλό αδύνατο. Ναι, σε ένα ψηλό. Όχι, σε ένα κοντό χοντρό. Ναι, εντάξει. Βέβαια τώρα τι θες να πεις, ότι ο λαός του ΠΑΟΚ είναι. Έχει κιλάκια. Όλοι οι Έλληνες έχουν κιλάκια. Ξεκινάμε από τα πολύ βασικά. Αλλά αφού η Μάκρον θέλει να το παίξουμε το παιχνίδι έτσι, θα το παίξουμε έτσι, θα την κυνηγάμε τη Μάκρον όπου τη βρούμε. Μπορεί να το κάνει για εμπορικούς λόγους, σου λέει θα πάρεις 2 να τις ράψεις, να τις ενώσεις. Δεν να μπορεί να τα παίρνει από κανένα Ινστιτούτο αδυνατίσματος, τα παίρνει από την Πρίνου. Τι θυμήθηκες? Αυτό ξέρω, δεν ξέρω. Παρακούν ακόμα αυτά. Όχι, νομίζω κλείσανε. Λογικά τα body line αυτά που βλέπαμε τότε παλιότερα. Body line, κλείσαν όλα. Όλα κλώρα πλέον να κλείσανε. Γιατί ο κόσμος αδυνάτησε μάλλον. Δεν έχουν πλέον πελατολόγιο. Όχι, απλά κόβει το φάιλ όταν θέλει να αδυνατήσει. Κυνηγάμε τη Μάκρον λοιπόν. Άσχετα με το σχέδιο. Δεν είμαστε στιλίστες για να κρίνουμε αν η λεπτή ρίγα ή η χοντρή ρίγα. Όχι, θα κρίνουμε. Κρίνουμε τα πάντα. Θα κυνηγηθεί βέβαια στο θάνατο ή να μα κάνει πλάγια ρίγα. Πλάγια τύπου Αργεντινή. Αυτή που παχαίνει, αυτή την πλάγια. Α, όχι, δεν είναι πλάγια αυτή. Ρε. Πλάγια είναι, ξέρω εγώ, οι αργεντινίκες ομάδες που έχουν. Η River Plate, αυτή είναι πλάγια. Ναι, ναι, όχι. Πλάγια, κάθετη, οριζόντια. Οριζόντια. Δεν ξέρουμε ποια είναι κάθετη. Οριζόντια ποια είναι. Τίποτα ιδέα. Γιατί δεν κάνει και κάθετες και οριζόντιες να είναι λίγο σασκάκι. Έχει σασκάκι, σαν είναι σταυρό. Έχουμε τμήμα σκάκι. Μπορεί το τμήμα σκάκι να κάνει. Έχει τμήμα σκάκι ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν θα ζούσε. Αν μου πει άσπρα μαύρα. Κασπαρίδη! Υπάρχει μια εκπληκτική ιστορία από φίλου Σάκη που έχουν πάει να κάνουν κερκίδα στο σκάκι. Πέσανε. Το ανεβάζαμε εμεί στο. Ποιο? Το στέργιο σε story, δεν το βλέπε. Τι. Πέσαμε σκάκι τώρα στο πύργο. Α, δεν το είδα, δεν το είδα. Πού το άλογο, ρε πατσαβούλα, κουνήσου. Ο πύργο, τι κάνετε, βλάκα. Κάναμε και ένα παράσταση, πώ θα ήμασταν. Αν υπήρχε, ναι. Μα σου λέει, άλλοι πήγαν και φωνάζανε αεκολένα, α πούμε, και στα παιδάκια που παίζανε στο σκακιστικό. Αυτά και άλλα πολλά θα απασχολήσουν, κυρίες και κύριοι, την σημερινή μας εκπομπή. Αθλητικά τώρα. Έφυγε ο στόχ. Έφυγε ο στόχ. Αναμενόμενο. Κορονοϊό, έλαβε ένα συμβόλαιο για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα κολλήσουν κι άλλοι. Λες να είναι τίποτα. Κοίτα, ο στόχο τώρα για να το πάρω για λίγο σοβαρά. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι χορτάτο. Χορτάτο, σχετικά.
σε σχέση με άλλους πεινασμένους. Δεν θέλει να είναι τόσο ανενεργός. Και η μανούρα που έκανε με τον προπονητή στο τέλος σεζόν δεν ήταν επειδή ήταν απλήρωτος, πληρωμένος ήταν. Επειδή τον είχε απορρίψει εντελώς και δεν έπεσε καθόλου. Κατάλαβε ότι και μετά από τον κορονοϊό έχασε τώρα, δεν θα ήταν χρήσιμο σε ένα παιχνίδι 10 εκατομμυρίων. Εντάξει, θα πήρε κάτι. Τζάμπα δεν φεύγει κανείς. Ναι. Εντάξει, να αφήσει 2 εκατομμύρια. Ένα και ένα. Αλλά 2 χρόνια είχε. Α, είχε τόσο μεγάλο συμβόλαιο. Ναι, τι νομίζει, τζάμπα ήταν. Ο κάρα, ρε. Βάλεψε και εμάς, ρε Πάουκ. Δώσε συμβόλαια. Παίζω και εγώ εξτρέμ. Εντάξει, και εγώ παίζω και πάγκο. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Δεν θα κάνω μανούρα. Δεν θα κάνω μανούρε καθόλου. Και θα πήρε για κάτι τι εννοείται, θα βρήκε και η ομάδα, γιατί δεν φεύγεις έτσι. Λεπτομέρειες βέβαια δεν έχουν γίνει γνωστές, έλυσε το συμβόλαιό του, ένα βάρος έφυγε από τον ΠΑΟΚ ακόμα. Το πρώτο βάρος βασικά που έφυγε από τον ΠΑΟΚ, περιμένουμε να φύγουν κι άλλα, λέγεται για τον Νουάρτα, ο οποίος τον ανανέωσε πριν ένα μήνα. Μετά μια απίστευτα πράγματα. Για τον Βέρμπλουμ που ο Σουηδός δεν χαρίζει ούτε ευρώ δηλαδή. Υπάρχει ακόμα Βέρμπλουμ, κάπου είχα δει σε ρεπορτάζ ενοχλήσεις. Όχι, ρε, έκανε μια πρωινή έλειπε. Ναι. Αλλά εντάξει, έπεσε κανονικά, τον είδαμε να παίζει και αυτά. Είναι λίγο βετεράνος. Είναι υπαρκτό πρόσωπο. Είναι υπαρκτό πρόσωπο, υπάρχει, ναι, δεν είναι μύθος. Αλλά δεν είναι. Η ταχύτητά του θυμίζει εμένα. Μάλιστα. Τόσο μεγάλη παιχτούρα δηλαδή. Εσύ το. Το έχει, λέει ο άλλος. Το έχει για. Ναι. Τι έκανε. Τι σου ήρθε, ρε, μήνυμα πολιτικής προστασίας. Μου παρακολουθούν τηλέφωνο. Τι μάλλον η Σύρη μόνη της πετάχτηκε. Ναι. Η Σύρη. Η Σύρη Σερών. Σύρη. Τέλος πάντων, ο Βέρμπλουμ δύσκολα να παίξει. Γενικά. Γενικά. Mm-hmm. Δύσκολα να ξεφορτωθεί το συμβόλαιο ο ΠΑΟΚ. Ναι. 1,5 χαρτί τελευταίος χρόνος. Ναι, τώρα πού να τρέχεις, άστο βρε. Μα δεν είναι, ΠΑΟΚ έκανε ένα λάθος, δεν το χρησιμοποίησε στο τέλος. 10 λεπτά. Πάνε του να δείξει ότι είναι παίκτης ακόμα. Μπας και βρεις κανένα να τσιμπήσει, να δώσεις 3 εκατοστάρικα, 4, να τα γλιτώσεις εσύ, να δώσεις τα υπόλοιπα και να φύγει. Γιατί αλλιώς δεν θα αφήσει ευρώ. Εντάξει, άντε να αφήσει 100.000. Εντάξει, γιατί να μου, εσύ θα αφήνες. Εντάξει, ρε φίλε, αν είχα 15 εκατομμύρια στην άκρη, δεν θα αφήνα. Κοίταξε, ο καθένας με τους μισθούς που λαμβάνει, κανονίζει και τα έξοδά του, βεβαίως. Κανονίζει και τη ζωή του. Βεβαίως. Οπότε είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Βεβαίως. Αυτό λέω. Από τα 10.000 το μήνα με τα 60.000 την εβδομάδα, ναι. Υπάρχει μια απόσταση. Καταλαβες. Δηλαδή, όσα και να φας, δεν τελειώνουν. Δηλαδή, δεν θα γίνει διαφορά στον Βέρμπλουμ αν έχω 15 εκατομμύρια στην άκρη ή 16. Καταλαβες. Απλά πάει λίγο το ηθικό κομμάτι ότι οκ, okay, δεν σε απορρίψανε, σε στηρίξανε, σε κάνανε, σε ράνανε. Μπορείς να καλεί την πίστη, ας πούμε, να. Δεν στήριξε κανείς κανέναν. Δεν στήριξε κανείς κανέναν. Εντάξει, το μυαλό μου τα έβγαλα αυτά. Οπότε τότε θα καλά θα κάνει να κάτσε τα πάρει. Μάλλον τότε αυτό συμβαίνει. Η διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων είναι πάρα πολύ λεπτή. Ισχύει, γιατί είναι θέματα υγείας. Και τώρα στην υγεία δεν μπορείς να. Να λειτουργήσει, ας πούμε, έτσι, βαριά καπιταλιστικά. Να μου πεις, είναι οικονομία, είναι επιχείρηση, είναι. Anyway, θα τα αναλύσουμε και αυτά, ας πούμε, γιατί έχουμε μεγάλους αναλυτέ εδώ, καπιταλιστέ και από την αντιθετικονομική θεώρηση. Ακουράτε, η εκπομπή μας είναι επίπεδου post-doc, το ψυχιατρίο μας. Να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μας ακούνε. Ναι, ένας, μη φανταστείς. Εντάξει, πώς, τέτοια εποχή πώς είναι, άνε, ρε παιδί μου. Τι δουλειά έχεις εκεί στο μεταξύ, δεν μας είπες. Ο άνθρωπος ναι. Κάνει έρευνα, διδακτορικός θα είναι. Στα πω εγώ. Η μόνη έρευνα που θα κάνω συγκεκριμένος. Ναι. Είναι καρακολομέρι. Δεν τα κατάλαβα, ναι. Άγκες και σάκιας. Είναι αυτούς που κοιτάνε. Οι ακίνδυνοι. Α, τον έδωσες όμως τώρα, γιατί ένας άνθρωπος θα υπάρξει όλο το Δημοκρίτιο. Τον έδωσες, να ξέρει, ας πούμε. Τον έδωσα. Ναι, τον έδωσες. Αν δείτε κάποιον να βγει από το Δημοκρίτιο. Είναι αυτός, ναι, είναι αυτός. Και δεν είναι ο φύλακας. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτός ο συγκεκριμένος. Σε όλα τα πανεπιστήμια που μας ακούνε και αυτή τη στιγμή εργάζονται και δουλεύουν για να βγάλουν και το εμβόλιο του κορονοϊού, το οποίο προαναγγείλαμε πρώτοι εμείς.
κατά αποκλειστικότητα. Όταν τα λέγαμε εμείς. Ναι, το είδε το χθεσινό. Ανέφερα, ρε παιδί μου, που βγαίνει το πρωί ο Κικίλιας και λέει: παιδιά, Δεκέμβριο έχουμε τις πρώτες 700.000 δόσεις. Θα πάρουμε για κανένα 3 εκατομμύρια. Συμφώνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν και το ένα και το άλλο. Και βγαίνει το απόγευμα η Κομισιόν και λέει: παιδιά, ποιο εμβόλιο, ας πούμε. Εντάξει, είναι σε πειραματικό στάδιο. Δεν έχουμε ιδέα πότε θα βγει, πώς θα γίνει η διανομή. Και πώς θα γενικότερα θα. Σχέση Κομισιόν, με ξεφόρτι το παραγγείλαμε. Ναι, ρε παιδί μου, ότι μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίσαμε τα 700.000 και κατ' επέκταση 3 εκατομμύρια εμβόλια. Ναι. Αυτό είναι η συνολική συμφωνία της Κομισιόν με την εταιρεία που αυτή τη στιγμή. Εδώ και η κυρία είπε ψέματα. Από μόνος του, κάτι του είπαν ότι θα έτσι αυτό και βγήκε και είπε, ρε παιδί μου, ότι εμείς το έχουμε. Βγήκε το εμβόλιο ουσιαστικά, μας είπε. Ναι, ότι το έχουμε. Το έχουμε. Είναι, μα δεν ισχύει τίποτα από αυτό. Βγήκε και τον άδειο και μέχρι και ο υφυπουργός, ας πούμε, υγείας, ότι εντάξει, παιδιά, δεν είναι το να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Τέτοια. Αλλά είναι λίγο σαν αθλητική εφημερίδα. Επειδή είναι του αθλητισμού ο Βασίλης ο Κικίλιας, βγήκε με αυτό το, ξέρεις, με αυτή την υπερβολή, ας πούμε, που διέπει τους ανθρώπους που εργάζονται γενικότερα στον χώρο του αθλητισμού. Το έχουμε δει πολλάκις και σε αθλητικές εφημερίδες να προλαμβάνουν γεγονότα, να λένε πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι ο Κικίλιας το έκανε αυτό, mm-hmm. γιατί μία μέρα πριν υπήρχαν αισθημένα δημοσιεύματα εντός Νέας Δημοκρατίας, ναι. ότι τρώει ο Μητσοτάκης τον Κικίλια. Γενικότερα παρακολούθησα στο Μέγκα τις ειδήσεις, όπου υπήρχε ένα με το Γάντι άδειασμα του Κικίλια και κράξιμο, και είδα και στο παρελθόν, ας πούμε, έχει φερθεί έτσι το Μέγκα Channel, επιτίθεται στον Κικίλια. Ναι, κανονικά. Υπάρχει μια έτσι έρηδα. Το Κικίλια πέτα από όλα, τον οποίο από την πρώτη μέρα της υγειονομικής κρίσης τον εξαφάνισε να παίξω, ναι. για να κάνουν το Χαρδαλιά και τον Τζόδρα. Ναι, ναι, στα. Καλό κακομπάτσο. Ναι. Εντάξει, βέβαια μπορεί να εννοούσε ο Βασίλης ο Κικίλιας ότι έχουμε, και εγώ το πιστεύω, το έχουμε το εμβόλιο, είναι το φιλότιμο. Το είπε ο πρωθυπουργός μας, δεν είναι δικιά μας επινόηση αυτή. Ίσως προσπαθούν να αποδικοποιήσουν το DNA μας. Ξέρω, το DNA του Νεμπεγλέρα δεν ήταν ο πιο φιλότιμος ποδοσφαιριστής που υπήρχε, ε? Τον έχω δει με φανέλα ροζ σε κλαμπ που γράφει fuck the baby sister. Πέρυσι σταμάτησε ο Νέμπε, νομίζω. Μέχρι πρώτη μου. Μπορεί να παίζει ακόμα. Για απίστευτο γέλιο, εντάξει. Ναι, πρέπει να είναι ατομάρα. Ναι, ναι, πρέπει να είναι ατομάρα. Αλλά αυτό ίσως αποδικοποιήσουμε το DNA φιλότιμο ποδοσφαιριστών. Εσένα ποιο σου έρχεται. Φιλότιμο. Ναι, όταν ακούς φιλότιμο. Ποιο ήταν στο τραγούδι. Φιλότιμο ο Τερζανίδης. Για όλους άλλους έλεγε το τραγούδι σπάτα γκολπός. Μπαίνουν τα φάλπον μέσα και τον άλλο τον βάζει στο στίχο φιλότιμο. Εντάξει, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις που κολλάνε. Σε ένα τραγούδι. Ναι, οκ. Okay, εκεί αλλά... μπορεί να ήταν. Κρίμα, ναι, κρίμα. Ήταν άτυχος. Ήταν άτυχος. Φιλότιμο. Ποιος σου έρχεται, ας πούμε, έτσι. Να το βάλουμε και στους ακροατές. Ποιος ποδοσφαιριστής όταν ακούνε τη λέξη φιλότιμος ή φιλότιμο τους έρχεται στο μυαλό. Σνάουτσερ. Δεν ήταν φιλότιμος. Δεν ήταν φιλότιμος. Ήταν ουσία, ρε. Εντάξει, ο φιλότιμος δεν είναι έχει αρνητική έννοια. Στα μίντια. Το φιλότιμος είναι. Ότι... η μετάφραση, ας κάνουμε ακριβή μετάφραση. Φιλότιμος ο Κόλκας απέναντι, ξέρω εγώ, στην επίθεση του Ατρομήτου. Ναι. Ωραία. Μετάφραση. Ναι. Το πάλεψε το βόδι, ναι. αλλά δεν έκοβε το με βαλέ. Είναι λίγο, δεν μπορεί το παλικάρι. Δεν δηλαδή. Μπορεί το κάτε παλικάρι, σε. Ναι. Όχι, για μένα έχει πιο θετική χρειά η λέξη φιλότιμος. Είναι αυτό ο τίμιος, ρε παιδί μου, αυτό. Ναι. Για εμένα. Καλύτερα το πεις τίμιος. Εντάξει, φιλοτίμιος. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Εντάξει. Το τίμιος έχει αυτό. Είναι value for money, κατάλαβες. Ο φιλότιμος είναι άστρα. Φιλότιμος είναι κοροϊδάρα, δηλαδή. Ωραία. Άστρους ποδοσφαιριστές. Και σκέψου ποια λέξη σου έρχεται, ποιο πρόσωπο σου έρχεται απευθείας τη λέξη φιλότιμο. Ποιο πρόσωπο. Κάτι καμπανόφατσες στο στρατό. Βασιλάκης Καΐλας. Ναι, εντάξει, αυτό σου λέει, κάτι καμπανόφατσες. Παιδιά, έτσι. Τέλος πάντων. Εγώ εαυτός μου έρχεται όταν ακούμε τη λέξη φιλότιμο. 269 τα κρούσματα χθες. Ναι. Να ξέρετε, παιδιά, επειδή το παρακολουθώ πλέον λίγο καλύτερα, το νούμερο είναι παπάς, είναι μίνιμουμ διπλάσια. Καλά, προφανώς. Από τη στιγμή που δεν γίνονται τεστ, δεν μπορούμε να έχουμε minimum. Εικόνα. Ναι.
Την Δευτέρα πανηγύριζαν κάποιοι. Πανηγύριζαν γιατί ναι. Ναι, 150 λέει. Όχι, 150 λέει. Να είδατε τα μέτρα απέδωσαν. Ναι, γιατί είχαν 10.000 τεστ μια μέρα πριν και μετά γίνανε 4.000 τεστ. Γι' αυτό μειωθήκαν τα. Ακριβώς, ακριβώς. Συν του ότι, ναι, θα μου πεις δεν μας αφορά, δεν, μέσα σε όλα αυτά τα τεστ δεν προσμετρούνται οι αλλοδαποί οι οποίοι έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό. Ναι. Δεν καταγράφονται, ας πούμε. Λένε, Θεσσαλονίκη, τέτοιο αυτό, γιατί βλέπουν τον κόσμο. Διάβαζα πριν με τον Χρήστο. Έχασε τη γυναίκα του ένα Σουηδός στη Ρόδο. Το και βρήκε στο νοσοκομείο με κορονοϊό. Απίστευτο. Αυτός αρνητικός. Τι συμβαίνει τώρα, τι συνέβη εκεί μάλλον. Τι συνέβη εκεί. Θα πάμε στο διάλειμμα, θα περιμένουμε αντιδράσεις από το κοινό. Θα βγάλουμε γραμμές μετά τις 11. Μετά τις 11 να μιλήσουμε. Αλλά θέλω να το μελετήσετε λίγο για την μπλούζα, στιλιστικά. Σήμερα το στιλιστικό θα στιλιστικό. Είμαστε fashion εκπομπή. Τι μπορεί να συνέβη στο σουηδικό ζευγάρι. Ναι, γι' αυτό. Τι μπορεί. Την έχασε, τη βρήκε στο νοσοκομείο. Με κορονοϊό. Με κορονοϊό. Τρίτον, φιλότιμο. Αν έχει θετική ή αρνητική αύρα. Ναι, και αυτό να το συζητήσουμε. Να κάνουμε έτσι μια γλώσσα. Εγώ μπορώ να είμαι υπερβολικός. Μια γλωσσολογική έτσι, εκφάνιση τη εκπομπή. Και μαζί μα βέβαια. Και για τα ψάρια είπαμε σήμερα. Και τι δεν είπαμε. Εντάξει, πάλι ακόμα μια εκπομπή σε μισή ώρα έχουμε πει 400.000 θέματα. Και φυσικά θα βγουν οι γραμμές και θα πούνε Σταύρο καμιά μεταγραφή. Πες μας. Όχι φίλε, έχουμε σήμερα έχουμε βάθος. Έχουμε βάθος, έχουμε ποιότητα. Διχάς. Καυτό καλοκαίρι γεμάτο ποδόσφαιρο. Και αν δεν έχεις χρόνο να παρακολουθείς τα στοιχήματά σου, το αυτόματο cash out της Big Win ήρθε και σου λύνει τα χέρια. Τώρα το στοίχημά σου κλείνει μόνο του. Επιτρέπεται άνω 21, αρμόδιος ρυθμιστής UKGC. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γράμμη βοήθεια στο 210-92-37-777. Μαζί μας, το κορυφαίο καζίνο της χώρας. Regency Casino Θεσσαλονίκης. Εκειμένη διασκέδαση με όλα τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει και βέβαια Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, το Lucky 7, κάθε ένας από εσάς που θα πάρει τον λαχνό με την είσοδο μπορεί να συμμετέχει στην κλήρωση που θα του δώσει 7.000 ξεκουραστά. 7.000 για κάποιους είναι το ετήσιο εισόδημα, εντάξει. Σε μία μέρα δίνει ετήσιο εισόδημα σε κάποιους. Λέτε σε Καζίνο Θεσσαλονίκης λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάρουμε την πρώτη μας ανάσα, να αναδιοργανωθούμε και να επιστρέψουμε με τα πολύ σημαντικά θέματα Super. Που πιάσαμε ναι, ναι. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Η εκπομπή ψυχιατρίου με τον κορυφαίο Βάρδο, καλλιτέχνη, Μπάμπη Μπαντμανίδη, με το εκπληκτικό βίντεο του Μεγάλου Περιπάτου. Το είδες, ε? Το είδα, ρε. Μες στο σπιτάκι εκεί τους. Με την Ανδρουλάκη γελάω. Εκεί με έκανες και γέρασε. Ναι, γιατί τα άλλα... Εκεί με έκανες και γέρασε. Κοίτα, εγώ είμαι απαιτητικός. Είσαι απαιτητικός. Δεν ξέρω πόσο καραγκιόζεις είσαι. Ποιες είναι οι δυνατότητες σου. Ωραία. Ναι, θεωρώ ότι εκείνο με την Ανδρουλάκη ήταν καλό γιατί είχε και ένα βαθμό επικινδυνότητας. Ναι, φοβήθηκα, θα με κουτσουλούσαν τα, ναι, τα περιστέρια. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, το υπόλοιπο, ναι, μπορείς και περισσότερο. Το κάναμε σε 2 ώρες τώρα αυτό. Έπρεπε ναι, να γίνει. Δεν μπορεί να γίνονται βιαστικά αυτά τα πράγματα. Κάνω το ολόκληρο ταξίδι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν είχαμε πολύ χρόνο και μπροστά μας. Ρωτήστε, είχα εγώ ιδέες γι' αυτό. Δεν είχαμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Τι να κάνουμε. Έτσι γίνεται. Πετούσε το αεροπλάνο. Ναι, ρε, φεύγαμε. Μπορούσε ο σκηνοθέτης Δευτέρα, δε και Δευτέρα φεύγαμε μετά. Επέστρεφα. Τι σκηνοθέτη έχετε, τι γίνεται. Τι να κάνουμε. Μπορούσε τη Δευτέρα. Τέλος πάντων. Και μου έδωσα. Με αυτό θα επιστρέψουμε. Αντιλαμβάνω και ένα δικό μου. Ναι. Ο Μεγάλος Περίπατος, ένα καινούργιο κομματάκι το οποίο βγάλαμε πολύ πρόσφατα. Όταν ήταν στην επικαιρότητα ο Μεγάλος Περίπατος των Αθηνών και με το που το βγάλαμε, πλάκωσε ξανά έξαρση της πανδημίας, πλάκωσε ελληνοτουρκικά και ανέτρεψαν. Όλη την ατζέντα είναι καθαρά, ας πούμε, μας πολεμάνε. Το χθεσινό το πήρες χαμπάρι. Ποιο είναι το χθεσινό που... Τραγούδι τι, το μετεωρίτη που έπεσε. Ναι. Ναι, έπεσε μετεωρίτης. Στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, δεν κατάλαβα ακριβώς. Είδα εγώ κάπου για Εύβοια ένα δημοσίευμα. Μία πολύ έντονη λάμψη στον ουρανό. Κυκλώστε, κάντε κασάουτ όσοι έχετε παίξει καταστροφή του κόσμου από μετεωρίτη. Γιατί το παρακολουθούμε και αυτό το ζήτημα στην εκπομπή. Υπήρχε θεματολογία. Καλό, ε. Έξαλλος γνωστός. Ναι. Social media VIP. Έξαλλος. Ναι, τι είπε. Βρήθη θεματολογίας. Ναι. Βρήθη. Ναι. Ναι. Είπε ναι. Είπα. Ναι, μου διέφυγε κιόλας. Πώς το πήρα. Εν τη ρήμη του λόγου ενδεχομένως για να το χοντρίνω κι άλλο. Oh. Γι' αυτό χάνουμε ακροματικότητα.
Εντάξει, παιδιά, κομμένες αυτές οι λέξεις. Ξέρω εγώ, εντάξει. Για να είμαστε και μέσα στο κλίμα. Μετεωρίτης λοιπόν πέφτει στην χώρα μας. Στην Βιωτία, στον Κομπότη. Ναι, στον Κομπότη. Το παίξες. Σε μικρό διπλό τελικό Κυκλάδος το περιμέναν, έπεσε στην Βιωτία. Ομάδα ποδοσφαίρου παρουσίασε παίκτη πάνω σε άλογο. Ναι, εκπληκτική. Στην Μεσσηνία. Ο Κυπάρισος. Κυπάρισος Μεσσηνία. Ιστορικός Κυπάρισος. Ναι, μεγάλο. Ποιος βγήκε από εκεί. Από τη Μεσσήνη είναι ο Λιμπερόπουλος. Έπεσε στον Πάμι. Ο Νίκο Φρούρο. Ναι. Από τη συγκεκριμένη ομάδα. Από τον Κυπάρισο. Σοπαρέ. Ποιο βγήκε. Άκου τώρα λεπτομέρεια. Ο Φρούρο δεν είπε. Όχι, δε. Α, ποιο. Το φιλιατράδο μου Φρούρο. Σε ποιο βγήκε. Ποιο. Αυτό. Χαρό. Ναι. Συγκλονιστικό. Προσπαθούσα να σκεφτώ κάποιον που να είναι από εκεί. Μπορεί ο Παπασταθόπουλο. Σκέφτηκα το Φωτάκι. Ναι. Που είναι από εκεί, όντω. Ο Παπασταθόπουλο είναι από εκεί. Έχει καφετέρια στην Καλαμάτα. Δεν έπαιξε όμως στην Καλαμάτα. Ναι, αλλά μπορεί να έπαιξε σε κάποια. Έπαιξε σε ερασιτεχνική ομάδα, ρε παιδί μου, εκεί σε κάποιο χωριό. Στο Μεσολόγγιο, νομίζω. Ναι. Κάτσε, γιατί έτσι μου είπανε. Κάτσε, το κουκουλάρουμε, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Τι σου είπανε. Τι σου λέει για μένα που λέει και το τραγούδι. Θα το κουκουλάρουμε. Αλλά νομίζω ότι είναι. Όχι, λες. Παπασταθόπουλος. Άστο, το ψάχνω εγώ. Κοίταξε, το όπλος είναι καλαματιανό. Εντάξει, οκ. Ναι, ναι, ναι. Μας βοηθάει. Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Καλαμάτα, ρε. Γέννησε Καλαμάτα ο Παπασταθόπουλος. Είμαστε μέσα σε αυτό. Κατευθείαν ΑΕΚ πήγε. Απόλλων. Πεταλιδίου, στο Πεταλίδι. Στο Πεταλίδι. Ναι. Πέρασε από εκεί. Καλά το θυμόμουν. Γιατί περνούσα από το Πεταλίδι και μου είπαν από εδώ είναι ο Σωκράτης ο Παπασταθόπουλος. Και πήγε στην ΑΕΚ. Πλάκα, ο Παπασταθόπουλος έχει παίξει ΑΕΚ. Νίκη Βόλου, Τζένοα, Μίλαν, Τζένοα, Βέρντερ, Τζένοα, Βέρντερ, Ντόρτμουντ, Άρσεναλ. Εντάξει. Μεγάλη καριέρα. Αλλά στην Άρσεναλ τώρα τελευταία δεν τα πολύ πήγε καλά. Δεν έχει σημασία. 44 συμμετοχές δεν είναι και λίγες. Ήταν σημαντικό κομμάτι του κορμού της Άρσεναλ. Μέχρι τώρα, άσχετος αν η Άρσεναλ δεν τα πήγαινε και πάρα πολύ καλά, βρίσκεται σε τι ηλικία ο Παπασταθόπουλος. Μεγάλος και ο Παπασταθόπουλος, 32 ετών. Σοπάρε. Πρέπει να είναι 88. Ναι, πώς περνά τα χρόνια, είδες. Εντάξει, ο Νίνης είναι πιο μικρός. Και η Κουτσιαλή. Από τον Παπασταθόπουλο και τον Κουτσιαλή. Ο οποίος παρουσιάστηκε από τον Βόλο. Ναι. Το ζήσαμε και αυτό. Έχασε το Μουνίδο ο Βόλος. Αχ, πρόσεχε πως τα έκανε. Σιγά, κόντεψα να πάθω κεφαλικό. Έχασε το Μουνίδο, ναι. Ο οποίος για προσωπικούς λόγους έδειξε το συμβόλαιό του κοινή συνενέση με την ομάδα του Βόλου. Είναι σημαντικό, ο αρχηγός τους. Καλύτερος τους παίχτης ήταν. Ναι, με το Βόλο στον οποίο αγωνιζόταν αρκετοί παίχτες του ΠΑΟΚ. Αν δεν κάνω λάθος, δανεική, κάτι συνέβαινε πέρυσι. Λίρατζης, Διαμαντής, Μελίσσας, Τσαούσης, Μπαλογιάννης. Α, τόσο πολύ. Αυτοί. Παραμένουν εκεί, τι γίνεται με αυτό το κομμάτι. Δεν παραμένουν. Κάποιος θα πάει σίγουρα στον Βόλο. Αλλά όχι αυτοί νομίζω. Γενικά είναι μια κατάσταση που δεν ξέρεις ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, τι θα κάνουν. Δηλαδή, ωραία. Ο ΠΑΟΚ παίζει με 3 στόπερ. Σήμερα έχει 6. Και οι 5 είναι ενεργοί. Δηλαδή οι 5 είναι Βαρέλα, Κρέσπο, Ίγκασον, Μιχαηλίδης. Ωραία. Οι 2 τελευταίοι που είναι μικροί, που ήταν πέρσι στο 4-5, είναι βασικοί. Ωραία. Και ο έκτος είναι ο Διαμαντής. Εντάξει. Και ο Διαμαντής σου λέει να φύγω δανεικός τώρα. Ωραία. Και αν πουληθεί ο Ίγκασον. Τσακ. Τσακ. Γίνεσαι πέμπτος. Και αν η ομάδα πάλι πέμπτος δεν πάει με καλά. Τρεις, ναι. Πέμπτος με 3. Έξε, παίζεις. Οι μικροί μάλλον θα περιμένουν η ομάδα να μην πάει καλά όπως πέρυσι και να αρπάξουν ευκαιρία. Διότι οι Μιχαηλίδης και οι Μιχάη που αναφέραμε και Τζόλης ή το. Εξανάγκης αγωνίστηκαν. Εξανάγκης. Δεις... Πάνω στη σύγχυση του τέλους. Δεν είναι, είναι ποδοσφαιρικό το θέμα πάλι. Δηλαδή. Ναι, ο Μιχαηλίδης έπαιξε γιατί. Όταν χτύπησε ο Κρέσπο και παίζαμε με αριστερό στόπερ το Βαρέλα, ωραία, μαζί με τον Εσίτη, ειδικά στα παιχνίδια, όταν παίζαμε και οι δύο στο ίδιο παιχνίδι, μας κάναν παγίδες εκεί και δεν μπορούσαμε να αναπτυχθούμε. Ωραία, άρα χρειαζόταν ένας αριστεροπόδαρος. Αναγκαστικά πάρθηκε το ρίσκο. Ο Τζόλης μπήκε γιατί οι μισοεπιθετικοί μας δεν έβρισκαν δίχτυ με τίποτα. Ωραία, και έτσι όπως παίζαμε στο τέλος, χρειαζόμασταν έναν παίκτη που να είναι περισσότερο. Second striker παρά extreme, δηλαδή
Σε κοστράικερ. Σε μια λέξη το είπες αυτό. Σε κοστράικερ. Δεν το κατάλαβα. Σε κοστράικερ. Ωραία. Τέλος πάντων. Γι' αυτό μπήκε ο Τζόλης. Δηλαδή υπήρχε λόγος. Ναι, αλλά είναι εξ ανάγκης όλο αυτό. Διότι δεν λειτουργήσε το προηγούμενο σχήμα ο προπονητής. Ναι, δεν είναι όμως το κλασικό ότι βάζω τους μικρούς γιατί έσφιξα. Να πω ότι έβγαλα μικρούς. Κατάλαβες. Και μη σου πούμε τον Μιχαηλίδη αργήσαν κιόλας. Γιατί είχαμε σοβαρό θέμα εκεί. Έδειξε πάντως ότι. Μια χαρά είναι. Ναι, ναι, αυτό. Εντάξει, έχει κενά στο παιχνίδι του. Δεν έχει γίνει ο Νέστα ξαφνικά. Ειδικά στα μαρκαρίσματα έχει μια δυναμία. Αλλά με την μπάλα στα πόδια, με τη δύναμη που παίζει, καλύπτει αδυναμίες. Με την τεχνική που έχει βοηθάει την ομάδα πάρα πολύ στην ανάπτυξη. Δηλαδή στη ζυγαριά είναι πολύ πιο πάνω τα σύντομα. Σκοράραν όλοι. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ναι. Όλοι. Και οι τρεις μικροί. Μιχάη Τζόλη. Καλά, ο Μιχάη δεν είναι μικρός. Όταν έχει 60 παιχνίδια Super League. Ναι. Δεν θεωρείσαι μικρός. Καταλαβαίνεις. Τον παίρνει και η μπάλα. Ναι, τον βάζουν. Ναι, γιατί και αυτός ήταν τέταρτο στόπερ. Ναι. Εντάξει, στην ιεραρχία ήταν πρώτο ο Μιχάη και μετά ο Μιχαηλίδης. Γι' αυτό ο Μιχάη έπαιξε στο κύπελο όταν χτύπησε ο Ίγκασον μετά τον Κρέσπο. Εντάξει, μετά μπήκε ο Μιχαηλίδης στην ατζέντα. Και εδώ τώρα ποιο είναι το θέμα. Ότι είναι τόσο καλοί και οι δύο. Που ο Ίγκασον, ξέρω εγώ, που θα μπορούσε να πιάσει την αγορά ένα νούμερο, μπορεί να είναι έξω. Ο Κρέσπο που είναι αρχηγός μπορεί να είναι έξω. Ο Βαρέλα πήγε πολύ καλά στο τέλος, αλλά η αφετηρία της φετινής σεζόν έχει Βαρέλα. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που λες ότι τι σου είναι η συγκυρία. Έτσι είναι η αλήθεια όμως. Και πάμε παρακάτω. Είναι ένα παιχνίδι που καίει αυτό που έρχεται. 6 μέρες μείνανε. Κάθε μέρα τεστ. Δεν νομίζω ότι παίζουν και πολλά. Τα είπαμε και τις προάλλες. Μόνο το ποιος θα παίξει, νομίζω, δεξί fullback είναι το θέμα. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Εγώ το Μάτος θα βάζα. Όχι ότι μετά την πέρσινη χρονιά που έχει είναι και τίποτα εγγύηση. Απλά επειδή θα κερδιθούν και 6-7 στημένα, θέλεις και το Μάτος να πηδάει. Είναι σημαντικό σε αυτό. Είναι καλό σε αυτό το κομμάτι. Στο πίδημα. Σκάουτινγκ λοιπόν. Πίδημα. Έξω χωρέ. Έξω χωρέ. Πηδάει. Το παιδί. Είχε μια κορυφαία ταινία με τον Στάθη Ψάλτη, δεν ξέρω αν τι θυμάσαι, που ήταν αεροπόρος και πετούσε Θεσσαλονίκη. Αεροπόρος ο πιλότος. Πιλότος, ναι. Αεροπόρος, ξέρω εγώ, εντάξει. Αεροπόρος μπορεί να είναι. Αεροπόρος. Πιλότος. Anyway, και ταξίδευε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και έμενε και στις δύο πόλεις και είχε δύο διαφορετικές γυναίκες. Και κάτι λέγονται Επτάμενος και Τζέντλεμ, κάπως έτσι το λέγανε, αλλά ο πρώτος τίτλος ήταν Και πετάει και πηδάει. Αλλά αποσύρθηκε όταν βρει το κλαμπ αυτό. Και πετάει και πηδάει. Υπάρχει, ρε, αν το γκουγκλάρεις, νομίζω υπάρχει πρώτη κόπια της βιντεοκασέτας εκείνης της εποχής. Με το Σταθή θα τη θυμούνται οι παλαιότεροι. Αυτή την ταινία έπαιζε πάρα πολύ στα κανάλια. Κλασική. Χθες είχαμε και Champions League. Paris Saint-Germain στους τελικούς της διοργάνωσης, όπως και να διεξάγεται αυτή, για πρώτη φορά στην ιστορία της, μετά από πάρα πολλά χρόνια, αιώνια loser, τώρα που πέσανε τα χρήματα, τα κατάφερε η Παρή και εύκολα κιόλας απέναντι στην Λειψία με 3-0. Περίμενε τώρα, γιατί τι μας θέλουμε. Κάτι σοκαριστικό. Σοκαριστικό. Πάμε να πούμε λίγο αθλητικό. Ο προπονητής του γυναικείου τμήματος ποδοσφαίρου Σπύρος Φιλίππου. Ποιανού γυναικείου τμήματος ποδοσφαίρου? ΠΑΟΚ. Α, οκ. Okay. Έχει δηλώσει, μεταξύ άλλων, τη φράση «Απ' τη θέση μου δεσμεύομαι να εργαστώ με σύνεση και ορθοκρισία». Τι λες, ρε. Εκεί στον Αλβασίμα τώρα, εντάξει, ειδικά στο γυναικείο ποδόσφαιρο, όταν έχετε κάνει όλα αυτά. Τι ορθοκρισία. Ορθοκρισία το είπε. Σύνεση. Ποιο σημείτης είναι? Δεν ξέρω, ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, εγώ τώρα μου έλεγε κάποιο Σταυρό. Πήρε κάποιο χαρτοφυλάκιο στην ίδια κυβέρνηση. Ακούω να δεις, αγόρι μου. Θέλω να είσαι με σύνεση και ορθοκρισία. Και ορθοκρισία, ναι. Πάσα να το ζω. Με να βρήκε. Τι έκανα πέρυσι οι γυναίκες, το πήρανε? Ναι, ρε. Όποιος, το παίρνουν οι γυναίκες πάντα. Ναι. Οι γυναίκες είναι οι πιο αποτελεσματικές αθλήτριες του ΠΑΟΚ. Ναι. Σε όλα τα αθλήματα. Ορθοκρισία. Ορθοκρισία. Και κάνε μια μετάφραση, ρε. Η ορθή κρίση. Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, αλλά υπάρχει σαν λέξη, δηλαδή.
Λέγεται. Λέγεται. Υπάρχει στα dictionary που ψάχνω εδώ πέρα, υπάρχει η λέξη ορθοκρισία. Τον Κοέλιο. Παπινιώτη. Παπαναγιά και Χριστέ. Μπράβο, ρε Φιλίππου. Μπράβο, ρε αγόρι μου. Αυτό, φίλε, αλλάζει κοινό. Οι τίτλοι σε κάνουν διανοούμενο. Ναι, ναι, ναι. Βλέπεις και τον Ολυμπιακό, διανοούμενο. Μάλιστα. Τι ζούμε, ρε φίλε. Μπράβο του. Συνώνυμο το ευθυκρινής, αν θέλουμε να ναι, το παρέχουμε. Στις επόμενες δηλώσεις. Ναι. Αν θέλουμε να το μικρό, περίμενε, αλλάξουμε. Να το μάθουμε και στον άνθρωπο. Σπύρος Φιλίππου. Πες να ποια λέξη να πεις στην επόμενη δηλώση. Ευθυκρινής και ευθυκρινής. Εναλλακτικά. Ναι, μην πάμε, μην κολλήσουμε τώρα με αυτή. Μόνο με την ορθοκρισία. Ναι. Η ομάδα έχει λέξεις που μπορεί μία να αντικαθιστά την άλλη. Την άλλη. Έτσι, έχουμε δύο δεκάδες λέξεων. Για δηλώσεις, για δηλώσεις. Ρε, χαθήκανε τα σίγουρα, τα πιστεύω. Από τη θέση μου, σίγουρα, εδώ που είμαι θα εργαστώ, σωστά. Σίγουρα, από και... μικρό, από μικρός μου πάω. Ναι, που τα βάει. Από μικρός πάω. Ναι. Εντάξει, και δεν θα δικήσω καν. Έτσι. Σωστά πράγματα τώρα, να... και... Το διαβάζει η άλλη τώρα, η δεξιά Χάφμαν. Εντάξει, δεν νομίζω το επίπεδο των γυναικών να είναι το ίδιο με τον αντρών όσον αφορά το πνευματικό επίπεδο. Όχι το πνευματικό, το λεξιλογικό. Πρέπει να μιλάνε καλύτερα. Έχω ακούσει δηλώσεις. Πολύ καλύτερα μιλάνε στο γυναικείο ποδόσφαιρο από ότι στο αντρικό. Στο αντρικό δεν μιλάνε. Ποδόσφαιρο, λιγότερα σίγουρα. Σίγουρα νομίζω. Πιστεύω... Ναι. Αυτά δεν χρειάζονται. Μια φορά θέλω να ξεκινήσει ένα δηλώσεις και να πει άκου να δεις. Να είναι αποφασιστικός. Όχι, είναι πολύ επιθετικό το άκου να δεις. Άκου να δεις, άκου να δεις. Είναι πολύ, θα εξηγήσω. Είναι ραδιοφωνικό. Αυτό σου λέω. Ραδιοφωνικό. Ρε. Θέλω να είναι παίκτης ακροατής. Είναι το μόνο πράγμα που δεν έχουμε συναντήσει πλέον. Θα έπρεπε, γιατί πολλές φορές. Ελά, φίλε, ο Πέλκας είμαι. Να παίρνω... Αυτό που έλεγες για τον. Να βγαίνουμε τηλέφωνα στη συνέντευξη τύπου. Καλησπέρα, ναι, από ποδητήρια. Από μεσήμβρια. Αλλάξει λίγο έτσι ο τρόπος. Ναι, για τον φίλο πριν που βγήκε από τη μεσήμβρια, από νέο ρίσκιο. Ναι, μάθατε όλοι. Ο Μπερτόλιο είμαι. Ναι. Πόπο, φίλε. Αυτό είναι. Να, εσείς εκεί στα media τι κάνετε, ΠΑΟΚ TV και τέτοια. Είδες τελικά χθες τι έκανε η εκπομπή μας, δημιουργήθηκε ζήτημα δύο ημερών με το ΠΑΟΚ TV, Σταύρο, πώς θα το πιάσουμε, αυτά τέτοια. Ακούει ο Ιβάν, ναι. Πες του γεια. Γεια σου, Ιβάν. Ναι. Τι άλλο, μπορώ να ζητήσω κάτι. Στον Άγιο Βασίλη σκέφτομαι. Θέλω να μου φέρεις εκείνο το τρενάκι. Κανονικό όμως. Εκείνο που πάει στο Βλαδιβοστόκ. Ναι, παιδί μου. Ναι, μας ακούσαν εδώ στην ΠΑΕ και άλλαξαν την ρότα όσον αφορά το τηλεοπτικό χάρτη και το τηλεοπτικό πεδίο της μετάδοσης του αγώνος ΠΑΟΚ Μπεσίκτας και θα μεταδοθεί από το Open. Ναι, γιατί σου λέει. Αυτή η καθυστερημένη τώρα κάνω και γιάτικα. Πού να ψάχνουν mail, κωδικούς, αυτά να πληρώσουν. Application! Το Amazon, πιο Amazon. Amazon, του είπε. Ορθοκρισία 4. Amazon. Καταρχήν, εγώ δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, μπαίνει στο Amazon. Και έχει μέσα. Κάνει συνδρομή στο Amazon. Ναι, ρε. Αλλά κάνει και pay per view. Ναι, δηλαδή πρέπει να πληρώσω και το Amazon. Όχι. Τι, κάνει. Το προϊόν θα πληρώσει, αυτό που θα δει. Μα για να συνδεθεί στο Amazon δεν πρέπει να έχει. Έχει smart, δεν έχει smart. Μπαίνει κατευθείαν στο Amazon. Δεν είναι χωρίς συνδρομή. Δεν είναι σαν το Netflix. Δεν είναι σαν το Netflix, ας πούμε, το Amazon. Όχι. Άμα μπει στο Amazon, τώρα μπαίνει. Ναι, χωρίς κωδικό. Ωραία. Ωραία. Αν πατήσει να δει μια ταινία, θα σου βγάλει τιμή. Εγώ σε ένα ρατόκεν χθε, πώ λεγόταν μια παπαρικά που πάτησα κατά λάθο στο τηλεκοντρόλ, την ώρα που ψάχνα το Netflix. Μου βγάζει κάτι ταινίες, λέω κάτσε με την κούτρα. Ναι. Και κάνω μια χράκ και μου λέει Rented 366. 366, 7 ευρώ το σινεμά. Ναι, ναι. 366 εδώ σε εσένα. Πλάκα. Που ήρθε στο σπίτι μου ξαφνικά. Ναι, έτσι με το έτσι θέλω. Και να χτυπήσει την πόρτα. Λαμούγιο. Αθηναϊκό. Σόλο. Ταιριάζει. Μπέζο είναι. Τι Μπέζο. Η Amazon. Τι Μπέζο. Τζεφ Μπέζο, ρε. Α, όχι ηθοποιό. Ναι, όχι, δεν θα θέλαμε. Δεν θα θέλαμε. Οπότε μπαίνει στην Amazon δηλαδή χωρίς να χρειαστεί να την πληρώσει. Όπως έχει τις ταινίες έχει και το ΠΑΟΚ Μπεσίκτας. Α, τόσο απλά δηλαδή τα πράγματα. Εντάξει, okay. Ήταν ακόμα πιο εύκολο, ας πούμε, από application ιστορία. Γι' αυτό λέμε ότι μπήκε στην Amazon. Ναι. Οπότε, μια και είναι τόσο εύκολο, αποφάσισε ο να το βάλει στο Open. Για να τελειώνουμε, γιατί άστα. Για να το παρακολουθήσει όλο ο κόσμο. Επειδή το συζητούσα χθε.
Δεν είναι το, δεν είναι, υπάρχει καμία διάθεση του Ιβάν να υποβαθμίσει την, το ΠΑΟΚ TV. Απλά λόγω του ότι είναι εμπορικό το παιχνίδι, λόγω του ότι ο κόσμος είναι πιεσμένος, λόγω του ότι γενικά και ψυχολογικά δεν είναι καλά και έχει και ενδιαφέρον και όλη τη χώρα, όχι μόνο των οπαδών του ΠΑΟΚ, το άνοιξε λίγο. Ωραία. Μετά το κόκκινο ποτάμι και τέτοια. Θα είναι κόκκινο ποτάμι. ΠΑΟΚ Μπεσίκτας, κόκκινο ποτάμι επανάληψη. Ξανά, ξανά. Θα τα επεδώσετε. Ωραία. Και Φενέρμπαχτσε ΠΑΟΚ. Επανάληψη αυτό, ναι. Δύο. Τι, εδώ πρα, το Κωνσταντίνου και Ελένης είναι πρώτο σε κρωματικότητα. Το δείχνει κάθε, σε θεαματικότητα κάθε χρόνο και βαράει κοσάρια. Φαντάζομαι. Ποια ελληνική τηλεόραση τώρα. Αυτό. Άρα, άμα δείξει το Φενέρμπαχτσε ΠΑΟΚ. Η ελληνική τηλεόραση είναι πιο άχρηστη μαζεμένη. Ωραία. Και από το ελληνικό ραδιόφωνο. Και από το ελληνικό δημόσιο. Οι οποίοι τώρα να κάνω και μια διαμαρτυρία. Όπα, να τα. Ωραία, το ότι είναι Αύγουστος δεν σημαίνει δεν δουλεύουμε, παιδιά. Τρεις μήνες καθόσασταν. Που ταξίνετε. Για πού μιλάς? Για το δημόσιο. Α, για το δημόσιο. Δεν γίνεται καμιά δουλειά. Σαν τι δουλειά ήθελες να γίνει? Κάτι που έχω να κάνω με το κτηματολόγιο. Α, μα είσαι. Έλα μου τώρα από Σεπτέμβρη τώρα. Αύγουστο. Να είδες. Ξέρεις τι έχει. Α, πας τα κτήματα τώρα με το ολιοπύρι. Άστο ρε, παιδί μου. Εντάξει, πάμε, προχωράμε. Λύθηκε και το ζήτημα δηλαδή της τηλεοπτικής μετάδοσης. Ναι, δεν θα μας πάρει κανείς τηλέφωνο να μας πει τι γίνεται με το ΠΑΟΚ Μπεσίκτας. Μπορεί να σου πει άλλο. Μας έκοψα γραμμές. Ναι, όντως, γιατί σήμερα θα ήταν ζήτημα. Το open το πιάνεις ή δεν το πιάνεις. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι αν δεν το πιάνεις έχεις χαλασμένο αποδικοποιητή, τηλεόραση και τέτοια. Δεν το παλιά. Μην ανοίξουμε άλλο θέμα τώρα. Με την κεραία. Σταύρο, φαντάζεσαι. Έλα λίγο κούνα. Κούνα λίγο, ρε. Το θυμάσαι αυτό που για να μην πιάσουμε. Να πιάσουμε. Καλάτσε μεγαλώσαμε. Κουνούσαμε κεραία για να πιάσουμε κανάλι. Όχι, όχι, το πιάνει λίγο το πιάνει. Ναι, δεν τα έχουν ζήσει αυτά. Δεν τα έχουν ζήσει. Τηλεόραση χωρίς τηλεκοντρόλ. Για να αλλάξει κανάλι. Ναι, ευτυχώς. Αλλάξει κανάλι στα δύο κανάλια. Ευτυχώς είχαμε λίγα κανάλια τότε χωρίς το τηλεκοντρόλ. Ναι, φίλε, αλλά εσύ ήσουν ικανός, επειδή παλιώσουν να σηκωθεί, να βλέπει 9-8 ώρες. Ναι, και βουλή. Την εκπομπή του στρατού, την εκπομπή του αυτοκινήτου. Και, πιάναμε, και πιάναμε και λίγο σέρβικα. Ενίοτε. Εντάξει. Πιάναμε λίγο σέρβικα. Και όταν έρθει η βιντεοκασέτα, φίλε, ήρθε ο πολιτισμός κανονικά, η θεία από το Σικάγο. Μπατς, Πέσερ, Τέρες Χιλ με γερμανική. Έχω δει Μπατς, Πέσερ, Τέρες Χιλ να μιλάει γερμανικά, χωρίς υπότιτλους, μόνο και μόνο επειδή είναι βιντεοκασέτα. Δεν λες ρε βιντεοκασέτα, λες τα δορυφορικά. Εκεί βλέπαμε Bud Spencer στα γερμανικά. Όχι ρε, RTL. Οι πρώτες κασέτες που ήρθανε ναι. στην Ελλάδα πριν να ανοίξουν τα βιντεοκλάμ ναι. Μας στέλναν οι φίλοι μας οι Λαζοί. Ναι. Ωραία. Μας στέλναν κασέτες. Ναι, αλλά δεν είχαν, δεν είχαν μετάφραση από κάτω, δεν είχαν υπότιτλους. Είχαν υπότιτλους. Όχι υπότιτλους, αυτό σου λέω ρε ναι. Ότι οι Γερμανοί βλέπουν τις ταινίες πώς λέγεται ρε. Μεταγλωτισμένες. Μεταγλωτισμένες, ναι. Εντάξει. Άρα λοιπόν οι κασέτες που ερχόντουσαν οι πρώτες, εγώ δεν θα ξεχάσω, έχω δει Bud Spencer, Terence Hill. Μια μισή ώρα, το εγώ και ο υποπόταμος, μετά έμαθα πως το λένε. Ωραία. Δυσνύχτην, like. Ναι, 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 και να μιλάνε έτσι μια μισή ώρα, να μην καταλαβαίνει κανείς λέξη και πέντε ηλίθιοι να βλέπουν την ταινία. Σου λέω αυτό το κάναμε τέπειτα που ήρθε να δορυφορικά, βλέπαμε RTL, τα πάντα, παιδικά, ταινίες, τέτοιο. Τούτι φρούτι που έδειχνε. Βάζει, ναι. Υπάρχει ένα κορυφαίο ντοκιματέρ, τώρα δεν θυμάμαι πώς λέγεται, μια και πιάσαμε τα. Μπορεί να είναι και στο Netflix, δεν είμαι σίγουρος. Όπου δείχνει Ρουμανία επί Τσαουσέσκου, δεκαετία του 80, που δεν μπορούσε να δει τίποτα, δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Και κάποιος έφερνε παράνομα από το εξωτερικό βιντεοκασέτες, Ράμπο, ό,τι ταινία υπήρχε τέλος πάντων. Και για να μην κάνουν, δεν μπορούσαν να κάνουν υποτιτλισμό, δεν είχαν τη δυνατότητα. Οπότε βάζανε μία τύπισσα που εργαζόταν στη ρουμανική τηλεόραση να κάνει όλες τις φωνές στα ρουμανικά. Και, ναι, ναι, μυθικό, σου λέει το κιμαντεράρα. Και μαζευότανε στα σπίτια κρυφά, γιατί άμα τους πιάνανε, υπήρχε σύλληψη τώρα, μπορεί να μην σε ξαναβρίσκανε. Και βλέπανε Ράμπο με μία κυρία. Ποια ήταν αυτή που έλεγε το πρόγραμμα, Φέρυπιν, τέτοια φάση. Τη θυμάσαι, πώς τη λέγανε εσύ, κλασική ξανθιά, που έβγαινε και έλεγε το πρόγραμμα με τα γυαλάκια στην Ερτένα. Στην Ερτένα. Οι παλιότεροι δεν το θυμούνται αυτό. Τι... Υπήρχε αυτή η δουλειά στην τηλεόραση. Ναι, λες το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα. Ακολουθεί το... αυτό, αυτό. Ναι. Πριν βγει το TV Zapping, ναι. Το, ναι. Στο οποίο. Μόνο η ραδιοτηλεόραση υπήρχε. Ναι, στο οποίο πρόγραμμα είχε 5 προγράμματα. Δεν όλη η τηλεόραση. Ναι, ναι, αλλά ναι. Ήταν δουλειά. Αχ, πώς τη λέγανε, πολύ γνωστή παρουσιάστρια. Anyway, θα ψάξω να το βρω. Ξεπεράσαμε τις 11. Mm-hmm. Πρέπει να βγει ο κόσμος στη λίστα. Μην παρασυρθεί, το θέμα μας είναι μόδα σήμερα. Fashion. Οπωσδήποτε fashion. Να μας μιλήσει για την νέα εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Ναι.
Πώς κρίνει τη Ρίγα αυτή την slim γραμμή των εταιριών, των πολυεθνικών, των μεγάλων. Σαβαβά slim, γιατί η πραγματική φανέλα της Μάκρον δεν είναι ποτέ slim. Δηλαδή πιστεύω ότι πάνω σου μικραίνει όταν βάζεις. Champions League δεν προλάβαμε να μιλήσουμε, θα μιλήσετε εσείς. Μετεωρίτες πέφτουν, τα πάντα ρε παιδί μου. Λιόν και Μπάγκερ σόκαραν την Ευρώπη στους 8 και πλέον παίζουν σε 90 λεπτά την πρόκριση στο τελικό του Champions League. Ζήσε τη δράση στο αθλητικό στοίχημα της Big Win με εύκολη εγγραφή, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και σούπερ ειδικά σε όλους τους αγώνες. bigwin.gr, το νόμιμο στοιχηματικό site για ασφαλές παιχνίδι, από όπου και αν βρίσκεσαι. Επιτρέπεται άνω των 21 αρμόδιος ρυθμιστής UKGC. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας στο 210-92-37-777. Και το Regency Casino Θεσσαλονίκη είναι μαζί μας και σήμερα. 21 χιλιάρικα μοιράζονται Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή στο Lucky 7, την κλήρωση του λαχνού που σας δίνει το καζίνο μόλις μπείτε μέσα. Στις 1.30 ώρα είναι η κλήρωση. Μπορείτε να πάτε με 10 ευρώ και να φύγετε με 7 χιλιάρικα. Regency Casino Θεσσαλονίκη μαζί μας και σήμερα. Εντάξει, βαίνουν αυτές τις ζωντανές εκπομπές. Πάτσε το next κατά λάθος, ρε παιδί μου, στο κομμάτι. Γιατί έψαχνα να βρω αυτό που. Έπαιζε και ωραίο κομμάτι. Ναι, ναι, έπαιζε ωραίο κομμάτι. Θα το ξαναβάλουμε μετά πάλι. Κομματάρα, Ματ Χάνι, σου έβαλα. Έψαχνα να βρω αυτό το ντοκιμαντέρ που λέγαμε προηγουμένως. Λέγεται Chuck Norris versus Communism. Και υπάρχει ένα ζήτημα, ήταν το 2015, ότι μια πολιτική προέκταση ότι αυτή η μεταγλώτηση των ταινιών οδήγησε, ας πούμε, στους Ρουμάνους να αντισταθούν στο καθεστώς και τέτοια, να ρίξουν τον κομμουνισμό δηλαδή μέσα από την μεταγλώτηση. Εντάξει, εντάξει, οκ, υπερβολικό, αλλά έχει την πλακίτσα του ρε παιδί μου στο πώς ένας κόσμος, ας πούμε, ήθελε να αποκτήσει ένα παράθυρο στην δυτική φιλοσοφία, τεχνοτροπία ή δίψα του κόσμου. Για την ταινία που δεν έχει να κάνει ούτε με καθεστώτα, ούτε με πολιτικές, ούτε με τίποτα. Έχει την πλακίτσα του, δείτε το, είναι πολύ ωραίο. Chuck Norris versus Communism. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα. Έλα, καλημέρα. Καλώς το να. Λοιπόν, σήμερα απελευθερώθηκα. Είμαι 44 χρονών μετά την εξομολόγηση του Σταύρου. Νόμιζα ότι ήμασταν μόνο εμείς που το κάναμε αυτό και γελούσαμε σαν ηλίθιοι. Χωρίς να καταλαβαίνουμε με ταινίες. Ναι. Και δεν το έλεγε κανένα σε κανέναν. Λέγαμε μόνο, είδαμε την τάδε ταινία, ωραία, ωραία, αλλά κανένα δεν έλεγε. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και σήμερα μετά από αυτή την αποκάλυψη του Σταύρου, θα πω ότι και εμείς το βλέπαμε. Λοιπόν, θα μίλησα με ψυχολόγο και μου είπε να τα βγάλω. Να τα βγάλω από μέσα μου. Την Παναγία, όταν το είπες αυτό, έκανα πλάνο στο μυαλό μου πως ήμουν σαν ηλίθι και δεν αναπνέαμε. Ναι, μιλάμε τώρα για πρωτόκολλες καταστάσεις. Ήμασταν πίσω και από τα βουνά, φίλε. Λοιπόν, Σταύρο, εσύ που έχεις επιτελείο δημοσιογραφικό, γιατί από ό,τι άκουσα, από ό,τι λέει ο Μπατμανίδης, είσαι και πολυδιευθυντής. Πολυδιευθυντής. Τα πέντε δέλτα. Μπράβο. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνεις με αφορμή τη φανέλα, ρε, ναι, που έγινε. Θα ταγκάρετε 100 άτομα που γκρινιάζουν για τη φανέλα. Ναι. Του χρόνου τους ίδιους 100 θα κοιτάξετε. Θα βάλω χοντρή η Ρίγα. Πάλι τα ίδια θα λένε. Ακριβώς. Λες, ε. Μετά από 2 χρόνια θα βάλουν πλάγια Ρίγα. Είδα σε αυτούς που λένε εγώ ήθελα την τάδε Ρίγα, μα γίνει έτσι, πάλι θα γκρινιάζει. Λες, δεν πεζόμαστε, φίλε. Ναι, ναι. Στο μεταξύ δεν είναι πολύ αυτή. Είναι ένα 2-3% που έχουν να πάνε στο γήπεδο. Έχω τέτοιο φίλο, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Τελευταία φορά είχαμε πάει μαζί σε ένα φιλικό καλοκαιρινό με την Κιέβο, με Φουτσίνη. Από τότε έχει να πάει. Αλλά στα social media. Φουτσίνη έχει 4 εγγόνια πλέον. Είναι τόσο ενεργός. Δεν υπάρχει. Εμένα πήγε 3 έτος το παιδί μου στο. Ναι, αλλά μπορεί να έχει δει 15. Πώς το λένε. Τι. Εκθέσεις μόδας. Να το στο μιλάω τώρα με τον κορονοϊό. Αυτοί γκρινιάζουν σε όλα. Είναι μύρλα και είναι, πώς λέμε, πελάτης, δεν ξέρω, δεν έχετε μαγαζιά. Παράδειγμα, όταν ανοίγει ένα μαγαζί, να ξέρεις, οι πρώτοι στους 100, πρώτους πελάτες, οι 50, είναι όλα τα μπατάκια και όλοι όσους έχουν διώξει από όλα τα άλλα τα μαγαζιά, να ξέρετε, όλοι αυτοί είναι. Δηλαδή δεν προσφέρουν, μόνο ζημιά κάνουν στην ομάδα. Αυτό κάντο, σε παρακαλώ,
και κάντε ένα θέμα να γελάσουμε, να τους βγάλουμε μπροστά, να τελειώνουμε με αυτούς τους κύρτσιδες. Ωραία. Κύρτσιδες, μετά το ορθοκρισία, η λέξη κύρτσιδες. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Να μην στεναχωριέται ο φίλος που πήρε τηλέφωνο. Εδώ ο Μπατμανίδης μετά το Tutti Frutti έβαζε και έβλεπε το film net χωρίς να έχει αποκωδικοποιηθεί και νόμιζε ότι έβλεπε ασπρόμαυρα κινούμενα σχέδια ερωτικά. Ούτε καν ασπρόμαυρα, σε αρνητικό. Σε αρνητικό. Σε αρνητικό. Και κουνούσε και την κέρια. Καμιά φορά έπιανε, ήταν η στιγμή της επιτυχίας. Μπορούσε να πιάσει για μερικά δευτερόλεπτα κανονική λήψη. Να διακρίνεις τη βλέπεις. Να πλήρωνε τη δρομή. Ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι. Καμιά φορά έπιανε, ρε παιδί μου, αλλά για μερικά δευτερόλεπτα. Κι αν ήσουν ατυχερός, μπορεί να έχεις ευστοχίες σε εκείνη τη στιγμή. Αν ήσουν γρήγορος. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, μάλλον ο προπονητής του ΠΑΟΚ, δεν πιστεύω ότι ήθελε να πει αυτό, ο προπονητής από το ποδόσφαιρο γυναικών, για ορθογρία ήθελε να πει, τέλος πάντων το προσπερνάμε. Δεν ήταν σωστό αυτό που είπε. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τον Σταύρο για τα προγνωστικά του. Για το διπλό της Μπρέστ που έδωσε. Πόσο έδειξε? Έχασε 6-3. Μιλάμε αυτό το εσθονικό, το εκεί το βόρειο, το ποδόσφαιρο, το ξέρεις κάτσε καλά. Α, καλά, εντάξει. Έχει... Αφιβάλλω και στις εκδρομές που πήγαινες εκεί. Καλά, δεν σε έπαιρνε από χρόνο. Δεν πρέπει να προλάβαινες να πας στο γήπεδο. Είχες ανηλυμένες άλλες υποχρεώσεις. Πηγαίναμε, φτάναμε. Με λίγες δυσκολίες, αλλά φτάναμε. Εντάξει. Να μην ξεχάσουμε, σήμερα παίζει η πιο ιστορική ομάδα στα προκριματικά του Champions League. Η Αραράτ. Αραράτ, βέβαια. Η ομάδα του Νόε. Ναι, ρε φίλε, πιο ιστορική ομάδα. Έτσι. Και πάλι και από τον Ηρακλή. Και φυσικά η μεγάλη δυναμό Τυφλίδος, το δίνω άσο, αν και έχει αυτή τη μεγάλη απώλεια στο μεταγραφικό παζάρι. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Έχει ξαναπαίξει το 2003 με τα Τύρανα. Είχε νικήσει 3-0, έχασε 3-0 και στην παράταση αποκλείστηκε. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Πώς θα το βγάλουν 7-8, δεν ξέρω. Κάπως θα το βγάλουν, αλλά θα προκριθούν. 1,75 είναι ο άσος. Βάλτε και την πρόκριση της Λιόν. Απέναντι στην Μπάγερ σήμερα. Πολλά με λίγα είναι. Δεν πειράζει, είναι οι καλοί. Είμαστε με τους καλούς. Εντάξει. Και για πολλούς λόγους. Για να έχει μια ευνοϊκότερη μεταχείριση ο Ολυμπιακός. Για τους μη γνωρίζετε. Ναι, ναι, ναι. Και κάτι άλλο θέλω να πω. Α, για τις ταινίες πριν που αναφέρατε. Είχαν κάνει δύο φίλοι μου μια ταινία, μια εταιρεία με ερωτικές ταινίες. Δεν υπάρχει τώρα. Μέχρι και το όνομα μπορούμε να πούμε. Ο Βασίλης. Βαρδάρης Production. Όχι, όχι, όχι. Όχι εκείνη. Πολύ έχουμε κάποιον. Όχι ο Βασίλης. Αυτοί μιλάμε κανονικά. Κλέφτες είχαν κλείσει τότε. Είχαν ξεκινήσει τα κανάλια και τα παιδιά δουλεύανε πολιτές εταιρείες και αποφάσισαν να κάνουν τη δικιά τους αφού δεν μπορούσαν πλέον. Και είχε μείνει μόνο το ταινίες ερωτικού περιεχομένου. Και είχαν βάλει τις γυναίκες, παίρναν ταινίες από Ολλανδία κυρίως, τώρα πού να ψάξουν να βρουν και δικαιώματα οι άλλοι, και οι γερμανικές, δανέζικες, ό,τι να είναι. Κουλτούρα, και ναι. Ναι. Και οι γυναίκες τους μεταφράζαν. Εν τω μεταξύ σε μια δόση πάω στο στούντιο και λέω, εκτός από αγγλικά λέω, ξέρεις άλλη γλώσσα. Λέω όχι. Μου λέει τα ίδια. Δεν έχει σημασία. Κοίταξε, τώρα οι διάλογοι δεν θα είχαν και μεγάλη διαφοροποίηση εδώ που τα λέμε. Είτε στα δανέζικα, είτε στα γαλλικά, είτε στα λουξεμβουργιανά. Εντάξει, πάνω κάτω μπορούσες κατά προσέγγιση. Και να κλείσω λέγοντας κάτι που μου έκανε εντύπωση. Είναι πριν το 15 Αύγουστο, συνδέεται η ΕΡΤ με την Κακαβιά. Για να δείξει ότι έχει μεγάλη κίνηση, ότι υπάρχει ροή, γιατί μετά τις 15 θα γινόταν μέχρι 750 άτομα θα μπορούσαν να έρθουν από εκεί. Και ο ανταποκριτής της ΕΡΤ, πώς φορούν όλοι οι μάσκες, αυτός είναι τυλιγμένος στο πρόσωπο σαν μάσκα με ελαστικό επίδεσμο. Αυτούς που βάζουν νησί μούμια είναι. Στη φλάση. Ναι, και με το που το βλέπει από το στούντιο,
Λέει κάποιο πρόβλημα έχουμε στον ήχο. Λέει εγώ σας ακούω κανονικά, λέει αυτός. Βασίλη λέει γιατί δεν μας ακούνε. Εν τω μεταξύ ακούγονταν κανονικά και μέχρι να συνεννοηθεί αυτοί να τον πετάξουν από το πλάνο. Δηλαδή πήγε αυτή η ιστορία, κάνα μισό λεπτό, τρομερή ΕΡΤ. Όπου έχει πει, έχει πιάσει πλανόδιο. Έχει πιάσει έναν άνθρωπο που έχει περάσει τα σύνορα και του λέει με τι ασχολείστε κυρία μου, και του λέει ο άλλος κομμωτής προβάτων. Θεός. Έγινε, σε φιλούμε. Τσαο, καλημέρα, καλημέρα. 2-31-0-2-87-3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας. Είπαμε σήμερα. Γιατί μας ενημερώνει ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ο ΠΑΟΚ. Μην κάνω κι άλλο τεστ. Φτάνει. Όπα, τι. Ότι πρέπει να κάνουμε, όχι, όσοι θα είναι αγωνιστικό χώρο, απλά δεν ξέρω αν θα είμαι αγωνιστικό χώρο. Κι άλλο τεστ στα βράκια μου. Ναι. Ωραία. Καλύτερα σου ήταν να αγοράζεις, πιο φτηνά θα σου έβγαινε. Ρε μήπως θα παίρνετε από κανένα διαγνωστικό. Μη πας δε Σταύρο. Δεν μπορώ να πω άμα δεν, αν δεν έχω. Ναι. Αγωνιστικό δεν είσαι ρε εσύ στο... Α, δεν θες σε ΠΑΟΚ TV. Ναι, αλλά μπορεί το team του ΠΑΟΚ TV να κάνει τη μετάδοση. Δεν το ξέρω ακόμα. Ο Σπυρόπουλος κάνει τη μετάδοση. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το κάνει το Open το ΠΑΟΚ TV, αλλά είμαι και open. Θα θέλει, όλοι θα λένε το κάγκελο. Θα βγάλεις χέρι από το κάγκελο με μικρόφωνο για να παίρνεις δηλώσεις. Πάρε ένα χοντρό ματσούκι εκεί, ένα μεγάλο. Να το φτάνει ο κόσμος. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Καλημερίζουμε τη φίλη μας την Ελένη που λέει να σας βοηθήσω για το Amazon. Για να συνδεθείς πρέπει απλά λέει να έχεις κάνει εγγραφή για να δεις, κάνεις είτε αγορά pay per view, δηλαδή να δεις ένα match για μια ταινία. Ναι, πώς θα πληρώσει άμα δεν έχεις την κάρτα μέσα, λέει. Ναι. Είτε συνδρομή με τον μήνα τύπου Netflix. Συγκεκριμένα το Amazon υπηρεσία streaming λέγεται Amazon Prime. Και επίσης μας ενημερώνει ότι η παρουσιάστρα που έψαχνα για την ΕΡΤ που έλεγε το πρόγραμμα είναι η Κέλλη Σακάκου. Θυμόμαστε όλοι οι παλαιότεροι. Σε αυτά είναι πάρα πολύ δυνατός ο Τσατσαρός. Θα θυμάται όλα ότι υπήρξε σε 80's προσώπατα και celebrities. Εσένα ποια είναι η αγαπημένη σου φανέλα ή... Όλοι αυτοί... Η Αντίτας του 2000. Αντίτας του 2000, ποια ομάδα ήταν αυτή. Ο Κα... Η Γκομίτη, εκείνη η εποχή. Εγώ που είμαι βιντάζ, μ' αρέσει περισσότερο η Πέρσικα. Εντάξει, η Τίλα είναι η Τίλα. Ναι, αρέσει, αλλά να σου πω κάτι. Αυτήν την φοράς και βγαίνεις και έξω. Κατάλαβες, το σκέφτομαι ως street outfit. Τότε είχε καταπληκτικές φανέλες και όλες οι ομάδες, ας πούμε, είχαν αυτό εδώ το πάνω. Ήταν Πούμα, νομίζω. Πούμα ήταν. Η ρίγα, η μία είναι το χοντρή. Όχι ρε, που είχαν πάνω στους ώμους, είχε το μαύρο και όλο το υπόλοιπο άσπρο. Ήτανε φανέλες για να βγαίνεις έξω, έτσι, Britpop φάση, ας πούμε. Μένα μου αρέσει, εγώ είμαι της Adidas στις φανέλες γενικά. Θεωρώ ότι η Adidas είναι ένα επίπεδο πάνω. Ποια έβλεπα τότε, η Lyon, που είχε μπλουζάρα, η Lyon. Εγνατία, τότε με Εγνατία χορηγό ΠΑΟΚ. Γενική νομίζω είχαμε. Γενική. Γενική με μπατατούδι δηλαδή. Ναι. Θεωρητικά... Η τελευταία φορά που είχαμε Αντίτας βασικά. Ναι. Ναι, ας. Μετά πέρασε η Κουτσή Μαρία. Και τα χαμάτα μπορεί να φέρει η μπατισμό στον ΠΑΟΚ. Τα χαμάτα σπον. Κάτσε ΠΑΟΚ γενική τράπεζα. Για να δούμε λοιπόν. Να τη θυμηθώ αυτή την... Δεν μου σου βγάλει ότι δανειστήκαμε τίποτα. ΠΑΟΚ Εθνική Γενική Τράπεζα ΠΑΟΚ. Γενική τραπέζα. Με φρούσο και με τέτοια, ναι, τώρα κατάλαβα. Κάμπς. Ναι. Ζήσει βρίζα και ιστορίες, ας πούμε, τότε. Αυτή είναι. Εντάξει, μωρέ, καλή, ναι. Επίσης, έχεις παρατηρήσει ότι πλέον δεν βγαίνουν μακριμάνικες φανέλες, ε. Ναι, είναι όλες κοντομάνικες και φοράνε μέσα τα, κάτι, τα εσωθερμικά οι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Λογικό γιατί. Εντάξει, μακριμάνικες είναι, φίλοι, είναι άβολοι. Σηκώνεις μανίκες. Σηκώνεις μανίκες, ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που σηχαίνονται τα μανίκια. Εγώ έχω παραδείγματος χάρη μπλούζα, φούτερ με μανίκια. Δεν έχω, μόνο ζακέτες έχω. Ναι, γιατί... και εμένα με ενοχλούν τα μανίκια. Δεν μ' αρέσουν. Δεν μπορώ. Ναι. Θάνατος τα μανίκια. Τα μαζεύω λίγο σαν Miami Vice, έτσι. Εμένα σε πολλές μου τις πάει και τα μανίκια στην κοντομάνικη και τα σηκώνω. Βάλε φανελάκι.
Εγώ που Μινέρβα. Μινέρβα, γιατί. Και καφέ, παντόφλα, στρατού. Μπάφαλο. Έτσι λέγονται. Ή αλλιώς γλατσάρα. Ιστορική εκείνη φανέλα. Στη Χαλκιδική εμφανίστηκε. Ένα μεγάλο έντομο, 1,5 κιλό. Πόσο είναι. Λιθρίνη, ο λιθόκερος. Λιθόκερος. Υδρόβιο έντομο λιθόκερος. Το ακούς μόνο με δηλητηριώδες δάγκωμα. Ας το διάλογο. Ναι. Τις τελευταίες μέρες λέει στη Χαλκιδική έκανε την εμφάνιση του το ανατριχιαστικό έντομο. Γράφει ο ρεπόρτερ που μοιάζει με γιγάντια κατσαρίδα. Πιο μεγάλη. Ναι, αλλά πρόκειται για αμφίβιο έντομο που δαγκώνει. Έχει τα πάντα δηλαδή, δεν άφησε κάτι, είναι και αμφίβιο. Δηλαδή και στεριά και θάλασσα και νερό. Άμα πετάει και πετάει. Ναι, και κατσαρίδα μπορεί και να. Είναι το Batmobile, ναι. Ναι, είναι λέει το μεγαλύτερο υδρόβιο έντομο της Ευρώπης. Να μια πρωτιά. Έτσι, μπράβο μας. Κάτι είναι και αυτό. Ο λιθόκερος, λιθόκερους Πατρουέλης. Έτσι λέγεται. Πατρουέλης είναι το. Ο Αγρίνιο. Μοιάζει με γιγάντια κατσαρίδα, αλλά πρόκειται για αμφίβιο. Εντόμο... Το γιγάντια κατσαρίδα, δεν μην δούμε τίποτα 1,5 μέτρο. Ναι. Για πόσο είναι. Δεν είναι ακριβώς. Εντοπίστηκε στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής μακριά από τη θάλασσα και το μέγεθός του, σε άπτεστη έτσι, ας πούμε, εντομολογική προσέγγιση, ο ρεπόρτερ γράφει, είναι όσο ένα πακέτο τσιγάρα. Ας το διάλογο. Ποια τσιγάρα όμως. Τσιγάρα 24, 24. Αφίλτρα, slim, τι πακέτο τσιγάρα, πρέπει να μας διευκρινίσει. Το δάγκωμά του είναι δηλητηριώδες και προκαλεί οξυπόνο, αλλά όχι θάνατο στους ανθρώπους. Ευτυχώς, παιδιά, τη γλιτώσαμε από το... Πώς το είπαμε? Λιθόκερο ή... Το πατάω. Πού να το πατήσει αυτό, δύσκολα μπάλω. Το κλωτσάω. Ναι, Πατρουέλης, λιθόκερους Πατρουέλης. Βέβαια υπάρχουν χαλκιδικιώτες χρόνια που έχουν επιδοθεί σε δηλητηριώδες δάγκωμα. Δικό μας, είτε σε ταβέρνες, είτε σε δωμάτια, είτε σε κάμπινγκ, είτε γενικότερα έτσι ας πούμε σε... τοπικό προϊόν. Το δάγκωμα, δεν τσουβαλιάζουμε όλους τους επαγγελματίες. Λέμε για κάποιους τους οποίους τους συναντάς και σε άλλα μέρη της χώρας. Απλά επειδή με τη Χαλκιδική έχουμε πολύ έτσι έντονη δραστηριότητα Θεσσαλονικής, ενίοτε έχουμε γίνει δέκτες του δαγκώματος αυτού. Είναι η πραγματικότητα. Το Champions League σήμερα θα μας δώσει τη δεύτερη ομάδα, την δεύτερη φιναλίστα. Κοίτα, χθες το είδα το παιχνίδι. Το είδες τι... Εντάξει, σε επίπεδο τεχνικής προσωπικότητας, τακτικής, επαφών με την μπάλα και όλα, η Παρί ήταν δύο επίπεδα πάνω από την Λειψία. Με τον Νεϊμάρ όμως λέει να κινδυνεύει να χάσει τον τελικό. Παπαριά είναι αυτό. Λες, ναι, γιατί η UEFA στον κανονισμό λέει ότι συνιστάται, όχι. Δεν λέει. Τιμωρείται ο παίκτης. Τιμωρείται. Σύσταση είναι. Για τότε γιατί το γράφουν ότι κινδυνεύει. Για να πάρουν κλικ. Λες, ναι. Για να εξηγήσουμε τον, και στον κόσμο που ενδεχομένως. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, συνιστά η UEFA να μην γίνεται ανταλλαγή μπλουζών μετά το τέλος του αγώνα. Ο Νεϊμάρ άλλαξε την μπλούζα με τον ένα το στόπερ και το ψηλό που τον έδωσε μια κροτσιά καλή αριστερά προς το τέλος. Και θεωρείται, ξέρω εγώ, και βρήκε πάτημα εκεί ο τύπος και θεωρεί ότι κινδυνεύει ο Νεϊμάρ να χάσει τον τελικό. Νομίζω ότι καμία UEFA δεν θα παρέχει. Δύσκολα, ναι, δύσκολα και εγώ το... Είναι, η κεντρική ιδέα είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα, λόγω πανδημίας άλλαξε μια μπλούζα, δεν άλλαξε γροθιές. Ναι, ναι, σου λέει όμως ρε παιδί μου ότι άμα αρχίσουμε και σπάμε τα πρωτόκολλα και αυτά. Εντάξει, τι τώρα, παράδειγμα. Okay, σύσταση. Σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας, λέει Τσαμτσίκα. Επικοινωνιακά θα το χρησιμοποιήσει η UEFA σαν σύσταση. Ναι. Ωραία, για να πάρουν και το μήνυμα οι άλλοι. Ότι ξεκολλάτε. Κάντε το στα αποδυτήρια, μην το κάνετε τώρα. Πολλά παρτίδα. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος. Ξέρω, έχει παίξει κανένα τελικό με Μπαρτσελόνα, δεν πρέπει. Μπαρτσελόνα πήγανε, έχει παίξει. Πήγανε, το πήρανε με Μπαρτσελόνα, το έχει πάρει. Δεν με Γουαρδιόλα. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Αν το είχαν πάρει δεν με. Δεν πούμε καμιά ιστορική κοτσάδα. Καλές και. Ναι, η πρώτη θα είναι. Το καλό σε αυτήν την εκπομπή την μπορούμε να λέμε ιστορικές κοτσάδες. Η ουσία βέβαια είναι ότι η Πάρη. Δεν είναι ο Νεϊμάρ. Κατάλαβες. Ο Νεϊμάρ σε πολλές φάσεις χαλάει την Πάρη. Δηλαδή, χθες κάνει εκπληκτική ασίστ στο δεύτερο γκολ. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, μιλάμε από τις πιο δύσκολες ασίστ που έχουν βγει ever.
Ωραία. Αλλά γενικά στην εικόνα του αγώνα, στη ροή του αγώνα, καθυστερεί, δεν παίζει σωστά. Δηλαδή σε μια φάση βγαίνει ο Μπαπέ στο χώρο και είναι μια εύκολη πάσα για τον Νεϊμάρ και του τη δίνει επίτηδες στο σύχαμα. Του τη δίνει πάνω του για να μην τρέξει γρήγορα ο Νεϊμάρ. Για ποιον λόγο? Για να την ξαναδώσει να βγει αυτό στο χώρο. Κατάλαβες που είναι πολύ εύκολη πάσα. Τέλος πάντων, δεν είναι η Παρί ο Νεϊμάρ. Έχει παίκτες πολύ ψηλού επίπεδου. Ο Μαρκίνιος τώρα, εντάξει, μιλάμε για ένα παίκτη που είτε τον βάζει στα χάφη, τον βάζει στα στόπερ, είναι top. Ο Κιμπεμπέ σε κάποια φάση πρέπει να τον ανεβάσαμε στο Repress. Στο πρώτο ημίχρονο είχε 70-70 πάσεις. Κιμπεμπέ. 70-70. Θα μου πεις, έπαιζε σίγουρα. Και η αυτογνωσία, φίλε, είναι. Είναι προσόν. Το να παίζει σίγουρα ο στόπερ σου. Κάτσε να πάρουμε μια τελευταία γραμμούλα πριν πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπαμπή. Παρακαλώ. Μπαμπή Σταύρο, το λιθόκερο αυτό μπορούμε να το φέρουμε στον ΠΑΟΚ. Ο λιθόκερο. Ναι, για τα ποδητήρια το φιλοξενούμενο. Κανονικά, ούτε θάνατο προκαλεί, ούτε τίποτα. Εντάξει, κάποια ποδητήρια φιλοξενούμενων κάποτε βγάζαν αέριο για να ζαλίζεται ο αντίπαλος. Το ξέρεις αυτό? Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ναι, βέβαια. Εμείς πήγαμε και μια φορά με τεστ. Δεν αποδείχτηκε. Ναι, να μην την πούμε. Και Μπαμπή, μιλάμε από μίμηση Κραουνάκης ο μεγάλος περίπατος στο τραγούδι. Δεν είναι από μίμηση, θα σου εξηγήσω. Δεν είναι από μίμηση, είναι tribute. Έχει διαφορά. Το κάναμε επί τούτου. Θέλαμε να κάνουμε μία αναφορά στα τραγούδια του Κραουνάκη, διότι ο Κραουνάκης χρησιμοποιεί πάρα πολύ μέσα, είτε με Λίνα Νικολακοπούλου, είτε με δική του στιχοπλοκία, τοπονύμια της Αθήνας. Οδούς, ονόματα, κύρια και. Είναι σαφέστατη αναφορά. Να σε κάνουμε δύο-τρεις ενέσεις κορτιζόνης να πριστείς, να σου βάλουμε και δύο πάτους κοκακόλας, να έρθεις να γίνεις ίδιος κανονικά εντάξει, για το βίντεο. Οδεύω, δεν είναι, γίνεται πολύ εύκολα νομίζω, εντάξει, δεν είναι, μερικές μπριτζόλες να ακόμα. Βρούμε χορηγό, κάνα φατσφουντάδικο. Αυτό παιδιά είμαστε ανοιχτοί, ας πούμε, για να παχύνουμε, αν ακούνε έξω στην αγορά. Νομίζω... Οπα. Σε χάσαμε. Έγινε. Έγινε. Σε φιλούμε, τσάω. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε τελευταία μας διαφημιστική. Δεν βλέπω κίνηση στο στυλιστικό. Ναι, επειδή τους ξεφωνήσαμε. Μας απογοητεύουν. Εγώ πίστευα ότι ο λαός του ΠΑΟΚ, ας πούμε, παίζει την υψηλή ραπτική στα δάχτυλα. Εγώ αυτό κατάλαβα χθες, φίλε. Μπορείτε να σώσει. Ναι. Γίνεται. Σωτηριάδης Data Spot και σήμερα μαζί μας. Μπορεί στυλιστικά να μην είναι ο Versace, αλλά ό,τι έχει να κάνει με μηχανές γραφείου, ό,τι έχει να κάνει με ταμιακές μηχανές, ό,τι έχει να κάνει με ολοκληρωμένα συστήματα παρακυρωληψίας, είναι ο κορυφαίος στη Βόρεια Ελλάδα, με διαφορά το δεύτερο. Σωτηριάδης Data Spot, σωτηριάδης.com.gr, 2310-577-037. Και η Αναδομό εννοείται μαζί μας. Η Αναδομό είναι πάντα μαζί μας. Είναι αγκαλιά μαζί μας. Αν θέλετε λοιπόν ο χώρος σας να γίνει σύγχρονος, να είναι βολικός, να έχετε αυτά που αξίζετε, η Αναδομό μπορεί να κάνει το σπίτι σας, τον εργασιακό σας χώρο τέλειο, με τις ιδέες που έχει, με τους άψογους συνεργάτες, με τα πιστά χρονοδιαγράμματα. Αναδομό παύλα ανακαίνιση.gr 2311-241-508. Το πέτυχα. Βάζεις. Μη μιλάς. Εύκολο στίχο. Βάζεις να ακούσει ο μικρός Βαγγελάκης αυτά τα λαλαμπάι που υπάρχουν. Τα νανουρίσματα. Νιρβάνα, Τουλ. Όχι, κανονικά βάζω. Τουλ, Νιρβάνα. Α, κανονικά. Έχει για παιδάκι. Σιδηρόπουλο. Θες να το κάνεις το παιδάκι έτσι. Όχι, ρε, φίλε, να μαθαίνει ήχους. Σιδηρόπουλο, Άλυση Τσέιντς δεν είναι καλό συνδυασμό για. Επειδή φοβόμουν στην αρχή, μήπως τρομοκρατείται, του βάζα Σιδηρόπουλο που μπαλαντίζει. Ναι, μπαλαντίζει, αλλά. Ναι, όταν δεν καταλαβαίνει, μετά άρχισα να ανεβάζω. Τώρα παίζω Tool κανονικά, παίζω Faith No More, χορεύει κανονικά, κουνάει το κεφάλι. Αυτό είναι ο χορός του, κουνάει το κεφάλι. Έχει headbanging, ρε παιδί μου, εντάξει. Γιατί έπρεπε εμένα που του έκανα έτσι, ξέρω εγώ, και τώρα κάνει και αυτός. Ναι. Ωραία, τα παιδιά αφομοιώνουν, παρατηρούν. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης μου στέλνει φωτογραφία λιθόκερου που εμφανίστηκε στην Κομωτινή πλάι σε ένα πακέτο τσιγάρα. Ντάβιντοφ. Λευκό, δεν ξέρω αν είναι σλίμα αυτό τι. Και, είναι μεγαλύτερος. Είναι όσο το πακέτο. Είναι λίγο. Είναι.
Το κλωτσάς λοιπόν. Τι το κλωτσάς, το καβαλάς. Αυτό και πηγαίνει σε παρουσίαση σαν τον παίχτη του κυπάρι σου. Εδώ στα 10 χιλιόμετρα, κάτσε να πάρω το λιθόκερο και έρχομαι. Ναι. Λιθόκερος. Ναι. Είναι λίγο. Εντάξει. Οκ, ρε παιδί μου. Διαβάζουμε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν με τα παιδιά να φοράν μάσκες. Ναι. Δύσκολο το βλέπω αυτό τώρα. Πώς τα... Εγώ το βλέπω δύσκολο. Επίσης βλέπω ότι γίνεται στην Ιταλία. Mm-hmm. Τι γίνεται. Όπου άλλαξε η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και τα παιδιά θα είναι σε λιγότερα παιδιά σε τάξεις και έγιναν προσλήψεις εκπαιδευτικών για να καλυφθούν οι ανάγκες. Ωραία. Τώρα και εσύ, τώρα λεπτομέρειες. Ναι. Προσλήψεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκπαιδευτικού δεν γίνονται στην χώρα μας. Για να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα. Επίσης αυτό που συζητούσαμε έξω, το συζητούσαμε και χθες. Που δεν έχουμε καταλάβει για ποιον λόγο δεν γίνονται τεστ. Γίνονται μόνο δειγματοληπτικά. Ναι, εγώ άλλο δεν έχω καταλάβει. Γιατί κοστίζουν τόσο τα τεστ. Γιατί κοστίζουν τόσο τα τεστ. Εγώ τώρα, άμα χρειαστεί να ξανακάνω. Ωραία. Τι φτάνει, ρε. Δηλαδή... Το σαν τεστ θα πάρει πτυχίο στο τέλος. Θα μου δώσουν και ένα δώρο. Είναι. Δηλαδή πάω για τέταρτο τεστ σε 20 μέρες. Δηλαδή έλεος. Είναι ένας τρόπος όχι να αντιμετωπίσεις την πανδημία, αλλά λίγο να προσδιορίζεις την κατάσταση που βρίσκεσαι και να λαμβάνεις τα μέτρα με βάση τη γνώση που έχεις όσον αφορά τους νοσούντες ή τους φέροντες στον ιό. Τώρα έτσι αυτό το ανεξέλεγκτο και το κατά προσέγγιση δεν βλέπουμε. Δεν είναι, εγώ άμα ήθελα. Ναι. Έκανα το χαζό και δεν έκανα κανένα τεστ. Ναι. Αλλά ήρθα σε επαφή με άνθρωπο που ήταν σε επαφή λίγα λεπτά πριν. Με άνθρωπο που είχε τον ιό. Μετά έπρεπε να κάνω επαναληπτικό, γιατί δεν σου βγαίνουν στις 5 μέρες. Ακριβώς, είναι και αυτό. Ωραία, έκανα το επαναληπτικό. Και μετά είχα και ένα κρούσμα στο κοντινό μου περιβάλλον. Εντάξει. Έπρεπε πάλι να κάνω. Τώρα όλα αυτά τα λες για να μην σε βάλουν μέσα. Όχι, άλλο. Να μην σε βάλουν ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου. Εγώ. Ατομική ευθύνη λέγεται αυτό. Έκανα. Ο άλλος δεν έχει 240 ευρώ που μου κόστησε εμένα για αυτό. Να κάνει. Τα σκέφτεται τα 100 ευρώ, σου ζυγίζει το να μου πεις είναι υγεία. 70 ευρώ κάποιοι άνθρωποι, τη βγάζουν μια εβδομάδα. Ακριβώς. Εντάξει. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Άκουγα χθες ότι θα υποβαλόταν σε δωρεάν τεστ κόσμος που θα ερχόταν με καράβια από τα νησιά. Που το σκεφτά, αλλά μου πεις εδώ δεν έχουμε καράβια να έρχονται από τα νησιά στη Θεσσαλονίκη. Σκεφτόμουν να πάμε στο λιμάνι και να κάνουμε τους επιβάτες, ούτως ώστε να κάνουμε και εμείς αυτό το περιβόητο τεστάκι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Γεια και χαρά και στους δυο σας. Καλημέρα. Βασικά το κυριότερο είναι ότι όταν δίνουν αριθμό κρουσμάτων, θα έπρεπε να δίνουν την αναλογικότητα σε σχέση με τα τεστ που έχουν γίνει. Δηλαδή, είναι ελλειπή τα νούμερα πάντα. Αν θυμάστε, παλιά είχαν την προσοχή, τη μεταφέρανε στους θανάτους. Ναι. Και δεν μιλούσαν τόσο πολύ για τα κρούσματα. Ότι στην τάδε περιοχή έχει αυτά, στην τάδε... έλεγαν ένα νούμερο και κυρίως μας ζαλίζανε με πολλά νούμερα που δεν έχουν κανένα νόημα. Δηλαδή, το ουσιαστικό είναι πόσα τεστ έγιναν και βγήκαν αυτά τα κρούσματα που θα ανακοινωθούν και μέσα από αυτό πόσα βρίσκονται στο νοσοκομείο. Γιατί τότε αναφερόντουσαν συνέχεια τόσα είναι στο νοσοκομείο και τόσα στις ΜΕΘ και τόσοι θάνατοι, ενώ τώρα αυτά δεν τα λένε. Γιατί πολύ απλά τα κρούσματα δεν φτάνουν στο νοσοκομείο. Είναι πιο εύκολη ο τρόπος που το ξεπερνάει κανείς. Το ζήτημά μας λοιπόν δεν είναι να τρομάζει κάποιος, είναι να έχει τη γνώση και να προστατεύεται όσο μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του, τους δικούς του ανθρώπους και πάει λέγοντας. Ναι, ένα θέμα προστασίας είναι αυτό που συζητάμε τώρα με τον Σταύρο, το ότι εγώ θέλω να πάω να κάνω τεστ, γύρισα από διακοπές, Φερρυππίν, θέλω να κάνω ένα τεστ για να δω που βρίσκομαι, μην τυχόν και χωρίς να παρουσιάζω συμπτώματα. Δεν σου δίνεται αυτή η δυνατότητα αν δεν έχεις την οικονομική ευχέρεια. Το σκέφτεσαι κιόλας να παραδώσεις 70 που είναι το φτηνό που βρήκε ο Σταύρος, κατοστάρικο και βάλε. Εδώ είναι το άσχημο, ότι ενώ μιλάνε συνέχεια αυτό που είπατε πριν φιλότιμο, το λένε αλλιώς, κυρίως το λένε συνέχεια σε ατομική ευθύνη. Ακριβώς, ναι. Για το κοινωνικό σύνολο, έτσι, τους ανθρώπους γύρω μας. Αυτό που τόσο πολύ μας κουνάνε το δάχτυλο να το έχουμε, οι ίδιοι τους
πώς απευθύνονται σε εμάς. Πόσο σημαντικό είναι το να βλέπεις τον άλλον που σου το λέει να κάνει το ίδιο και αυτός. Και δεν μιλάω να φοράει αυτός μάσκα. Μιλάω καταρχάς να έχει φέρει τουλάχιστον 1000 λεωφορεία και να μην υπάρχει συνωστισμός μέσα στα λεωφορεία. Τόσο δύσκολο ήταν εδώ και ένα χρόνο που είπαν ότι θα τα έχουν φέρει. Μα στην, στην απαρχή της έξαρσης των κρουσμάτων, το πρώτο πράγμα που κάνανε οι θύνοντες ήταν να αυξήσουν την πληρότητα των καραβιών. Εκ διαμέτρου αντίθετη, ας πούμε, λογική όσον αφορά το θέμα του social distancing και όλων των υπολείπων μέτρων. Το πήγα στο 80% πληρότητα. Ναι, 85. Κάποιοι που έχουν τα καράβια να βγάλουν κέρδη. Εντάξει ρε παιδιά, τη μια μας λέτε να έχουμε την ευθύνη μας, την άλλη όμως με σημείο αναφορά στο κέρδος ή την οικονομία μας βάζετε και ρισκάρουμε. Άρα λοιπόν το ρίσκο είναι σχετικό. Από τη μια πρέπει εμείς να κάνουμε τα πάντα ενώ εσείς δεν κάνετε τίποτα. Αυτό που λες τώρα για τα τεστ, σε άλλες χώρες κάνουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες τεστ την ημέρα. Και δωρεάν ή πολύ πιο φτηνά, ας πούμε, που να είναι προσιτά, μην το σκέφτεσαι. Να θυσιάζεις την υγεία σου για την οικονομία. Γι' αυτό και η αναλογία των τεστ, των κρουσμάτων μάλλον. Είναι πολύ μεγαλύτερη, ναι. Έχει αυτό. Τεράστια ποσότητα κρουσμάτων, αλλά πολύ λίγα πάνε στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Αλλά εκεί το ανακαλύπτουν, γιατί κάνουν πολλά τεστ. Εδώ δεν ανακαλύπτεται αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε. Και επειδή λένε, να τώρα είχαμε ας πούμε 250 κρούσματα, θα έχουμε άλλα 10 φορές τόσα. Όταν δεν κάνεις τεστ, δεν έχεις 10 φορές τόσα. Έχεις 100 φορές τον αριθμό των κρούσματων που ανακαλύπτεις. Mm-hmm. Ανάλογα με το πόσα τεστ γίνονται. Mm-hmm. Όσα λιγότερα τεστ γίνονται, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός που κυκλοφορεί έξω και δεν τον έχουμε ανακαλύψει. Είναι σκέφτο. Λογικά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Έγινε, γεια και χάρα. Και μιας και μιλούσαμε για κρούσματα και τέτοια, είχαμε και μια νέα εστία μετάδοσης και γυροκομείο πάλι στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, γυροκομείο στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. 22 κρούσματα σε οίκο ευγυρίας για τον... έχει δημοσιοποιηθεί κιόλας και το όνομα του οίκου. Εστία Παπαγεωργίου της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, όπου βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό 15 από τους 45 ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στο γυροκομείο και 7 από τους 30 εργαζομένους. Μετά το περιστατικό που είχαμε στο άσβεστο χώρι πριν από κάποιες ημέρες. Και το είχαμε ξανασυζητήσει ότι ένα μεγάλο μέρος της θνησιμότητας που παρουσιάστηκε στις χώρες του εξωτερικού προερχόταν ακριβώς από αυτήν εδώ την κατάσταση, το να παρουσιάζονται κρούσματα σε ένα οίκο ευγύριας όπου βρίσκονται συγκεντρωμένες ευπάθεις ομάδες, άνθρωποι με προβλήματα. Εκεί δημιουργήθηκε το χάος. Εκεί δημιουργήθηκε, ακριβώς, ακριβώς. Εδώ απλά δεν έχουμε πολλά. Για εμάς δεν έχουμε πολλά. Δεν έχουμε πολλά γυροκομεία. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας για λιγουλάκι ακόμη εδώ με την εκπομπούλα μας, με το ψυχιατρίο μας, με τον Λίμπερο 107,4 που επανακάμπτει. Εν τω μεταξύ Σταύρος, που είσαι και έμπειρος στον τεστ, είχα εγώ την απορία, δηλαδή αν σε βρει το διαγνωστικό θετικό. Ναι, νομίζω σε παίρνει ο επί τηλέφωνο. Σε παίρνει ο ΕΟΔΗ. Ο οποίος σε πάρει να πληρώσεις κιόλας κι άλλα. Είναι ένα χαρτόσημο αδερφέ και τέτοια. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια τέτοια διαδικασία άμεσης, ας πούμε. Και μπαίνει σε καραντίνα από την ώρα που ανακαλύφθηκε το θετικό. Ναι, δεν είναι ότι πρέπει να σε πάρει το διαγνωστικό και να σου πει αυτό. Αν σε πάρει το διαγνωστικό, είναι καλά νέα. Είναι καλά νέα, ναι, ναι. Εντάξει, δεν σου στέλνει με mail. Το προχθεσινό εμένα μου ήρθε 12 παρά το βράδυ. 12 παρά, δίνω αναφορά, έτσι. Αυτό ακριβώς. Έπεσε και αυτό, δεν άρχισε το mail. Ναι. Τι ναι, ρε. Όπως το κάνουν έτσι πιο interactive, ρε παιδί μου, για να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Επίνιο. Καλώς τον Επίνιο. Επίνιος που είσαι, ρε Επίνιο. Τα ρούχα μου. Τα ρούχα τα καινούργια, νέα στολή, έχεις... Εν τω μεταξύ, sorry που σε διακόπτω. Sorry που σε διακόπτω. Τώρα θυμήθηκα μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε χθες στα social media για τις νέες στολές του ΠΑΟΚ. Που ήταν μία, οι παίχτες αυτοί όλοι με την
Αυτή είναι ρίγα τη λεπτή και δίπλα ποιος βρήκε τον κυμπόκο να έχει ντυθεί κρατούμενος σε κάποια καρναβάλια και το βάζουν δίπλα-δίπλα. Έχει πολλά τέτοια, έχει πολλά τέτοια. Ναι. Εν τω μεταξύ παραπέμπει σε στολές κρατουμένων Αμερική 30. Ναι, ναι, αυτό. Τα απαγόρευση. Αυτό έχει ντυθεί ο κυμπόκο. Για σου λέει και το βάζα δίπλα-δίπλα. Ναι, έχει πολύ θέμα. Αλλά εύχομαι να αποδειχθεί γούρικη και να μπούμε επιτέλους στο μήλος. Όλα τα εκτοπατελέσματος μέχρι και ο ηματισμός. Δηλαδή, άμα κερδίσει ο Πάκ την Μπεσίκτας, θα βγαίνει, θα λένε τη φανελάρα. Κατατρόπωσε τους Τούρκους και τέτοια και αυτά. Ναι, εννοείται. Μακάρι. Άκου να δεις σκηνικό τώρα. Ένα παλικαράκι σε μια επιχείρηση της πόλης, στο κέντρο, είχε πυρετό προχθές. Ένα πυρετό. Και πήγε το παιδί, ψάχτηκε, ας πούμε, φυσικά εργοδότης ούτε καν να του πει κάτω σπίτι, και πάνε στη δουλειά του είπε, ούτε του πλήρωσε να κάνει τεστ. Και πήγε να κάνει τεστ με δημόσια έξοδα, έτσι, σε νοσοκομείο. Και του λένε μετά στις 19, τότε δεν υπάρχουν. Και το παιδί δουλεύει 3-4 μέρες. Τώρα έπεσε βέβαια ο πυρετός. Ναι. Του είπαν κάτι γιατροί ότι αν πέφτει δεν τρέχει λόγος. Όλα τα ξέρουν και δεν ξέρουν και τίποτα. Δηλαδή ότι να είναι. Τι να πεις τώρα. Όσο για το θέμα της παιδείας στην Ελλάδα, να μην ξεχνάμε ότι η κυρία Κεραμέως που είναι υπουργός στο τομέα αυτό, ήταν καλεσμένη της Bilderberg δύο μήνες πριν κίνηση. Σε χάσαμε λίγο, ήταν καλεσμένη. Στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ δύο μήνες πριν πει στην κυβέρνηση. Και εγώ ήμουν μια φορά, ρε. Τι πώς ήσουν, ρε Κόλκα. Εκεί που πηγαίναμε στην προετοιμασία, μέναμε στα ξενοδοχεία Μπίλντεμπεργκ. Α, και σου καλεσμένο. Όχι, αλλά έχω μπει στις αίθουσες που γίνονται αυτά. Και δεν μπορεί να περάσει τον μπακ στην επόμενη φάση. Ναι. Τόσο δύναμη. Μα δεν του πέτυχα. Όχι, ρε, στα Μπίλντεμπεργκ χοντέλ μένα. Στην Ολλανδία, στην Ολλανδία. Αφού δεν είχε άλλα. Μπορεί να μείνει εκεί, εννοείται. Που γίνονται οι συνεδριάσεις. Όχι, ναι. Όταν γίνεται το συνέδριο. Αυτό είναι δημοσιευμένο. Εγώ το είχα διαβάσει στο Ζούγκλα. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Η Λέσχη Μπίντελμπεργκ δεν είναι κάτι κρυφό, ας πούμε. Σόπα, σοβαρά. Για πες, γιατί λένε εκεί πέρα. Ξέρει κανένα. Ποιος ξέρει. Κρυφό δεν είναι ότι γίνεται. Το τι λένε όμως είναι. Να σου πω κανένα άλλο. Ο Δαβίδ, ο οποίος έχει την Coca-Cola στην Ελλάδα, την 3Ε, χρόνια και στην Κύπρο. Ένα χρόνο πριν το κλείσει, είχε πάει εκεί. Ναι. Έτσι, συμπτωματικά το αναφέρω. Τέλος πάντων, για την παιδεία, αυτό που είπες για τους Ιταλούς, το κάνουμε, το έχουμε και εγώ, ας πούμε, έχω υπογράψει, από μέσω συλλόγων γονέων και φιλεμών, έχουμε κάνει ένα αίτημα στο Υπουργείο να γίνουν διπλές βάρδιες, όπως πηγαίναμε παλιά, πρωί-απόγευμα, με περισσότερους δασκάλους, έτσι, γιατί δεν διανοούμαστε, ας πούμε, τα παιδάκια μας να φοράνε μάσκα και να πάθουν τίποτα από το διοξίδιο που εκπνέουν. Δηλαδή μετά τους πήρε και τους 20, αλλά θα γίνει αυτό. Θα γίνει αυτό. Πώς θα το λέγεται, το παιδάκι θα βγαίνει τώρα να τρέχει έξω με τη μάσκα, θα την πετάει, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι θα γίνεται. Θέλει λίγα παιδιά, αν υπάρχει, ας πούμε, δηλαδή, γιατί το έχουν κάνει τον ιό να είναι σαν τη ραδιενέργεια, τέλος πάντων. Εντάξει, okay. Αλλά αν, ας πούμε, υπάρχει αυτή τόσο μεταδοτικότητα, τέλος πάντων, να είναι λίγα τα παιδιά, να μην είναι πάνω από 15. Ας κάνουν διαδικτυακά, ρε φίλε, τώρα πρέπει να πάνε δηλαδή εκεί τώρα. Άρα εκεί καταλήγω, το ζήτημα αυτό που είπα στην αρχή, ναι. Καταστροφή της παιδείας. Το ζήτημα είναι προκειμένου ότι την παιδεία την αντιμετωπίζουμε και τα σχολεία ως χώρους παρκαρίσματος των παιδιών, διότι όλο το ζήτημα γίνεται αυτό, ότι τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο για να μπορέσουν οι γονείς να συνεχίσουν να δουλεύουν. Για να μην παίρνουν άδειες για να τα κρατάνε στο σπίτι και. Αυτό είναι το νόημα. Και ούτε προστασία ούτε τίποτα. Να λειτουργήσει η οικονομία με κάθε κόστος, ας πούμε. Αυτό είναι. Αυτό σκέφτομαι. Κάνω αίτηση σε όποιον ακούει να ενδιαφερθεί και αυτός να υπογράψει, να στείλουμε το αίτημα χιλιάδες γονείς να γίνει σωστό το πράγμα, όσο πιο σωστό μπορεί να γίνει, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο με τα παιδιά. Αυτό όχι να κολλήσουν, τα άλλα που μπορεί να πάθουν με αυτή τη πλακή που κάπου σκέφτονται. Αυτό. Έγινε, ευχαριστώ, σε ευχαριστούμε. Τσάω. Βλέπω εδώ τώρα για τη Λέσχη Μπίντελμπεργκ που είπες. Το 2014 είχε μείνει ο ΠΑΟΚ στην προετοιμασία με Άγγελο Αναστασιάδη.
τότε. Ναι, ναι, ναι. Και γράφει το ρεπορτάζ. Βρήκα ένα ρεπορτάζ και λέει μπουρμπουρ γιατί λες και μπείτε λεπτά τα χοτέλ και τα λοιπά. Λέει στο ίδιο ξενοδοχείο, λέει, ενώ λέει και ο Άγγελος Αναστασιάδης δεν εξέφρασε ενστάσεις για την επιλογή του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Μα, παρά λέει ότι το στίγμα που κουβαλάει η συγκεκριμένη λέσκη την φαίνει σε απόλυτη αντίθεση με τα όσο πρεσβεύει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Γράφει το ρεπορτάζ που διαβάζω στο Σελέο τώρα, ας πούμε, εκείνης εποχής. Δεν το είχα υποπέσει. Καλημέρα στη Γραμπούλα. Γεια σας, Ρουγκέ. Καλώς το να. Αυτό το Σελέο, πού το θυμήθηκε το Φιλιππό, που φοβερό. Γκούγκλαρα. Σαϊτάρα. Γκούγκλαρα. Σαϊτάρα. Όχι. Εγώ εντωμεταξύ μέχρι εκείνη την εποχή είχα μέχρι τα αρχές του 14 είχα κομπιούτερ και τέτοια πράγματα. Μετά για λόγου τζόγου ξέρω εγώ τα πέταξα. Το θυμήθηκα, ρε φίλε. Για να είμαι δίκαιος, γιατί βλέπω από κάτω την πηγή είναι αναδημοσίευση από τα νέα. Τα νέα είχαν γράψει αυτό το ρεπορτάζ τότε το 14. Σχετικά με τη διαμονή του Πάου στη Λεσκυμπίνα. Μια καπανέλωσε εμένα με εκείνη του κυπέλου του 2001 που φορούσε ο Ναλτζής που φώναζε στην κάμερα εκείνα τα γνωστά. Εκείνη πολύ μ' άρεσε. Εκείνη είπα και εγώ. Εκείνη διαστημική. Εκείνη, ναι, ναι, εκείνη πολύ. Εκτός από την κλασική ρε παιδάκι μου τη Ζυριγέ αυτή τη φυλακισμένη, μετά ήταν αυτή για μένα. Και δεν την έχουν ξαναβγάλει. Εκείνο το χρώμα ήταν το διαστημικό πολύ φοβερό. Να πούμε κάτι ρε παιδιά για αυτό το κόλπο με τον κορονοϊό. Το θέμα ξέρω είναι ότι όταν περάσει. Ο δυτικός κόσμος θα μπορεί να ανταγωνιστεί πλέον τους Κινέζους. Τι εννοείς? Γιατί αυτό είναι το ρεζιμέ. Κινεζοποίηση του εργατικού δυναμικού. Α. Το σύστημά τους οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι στην άκρη, δεν τους πειράζουν γιατί την άλλη μέρα θα τους ρίξουν. Και οι υπόλοιποι όλοι παιδιά κινεζοποίηση. Εργατοϊπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα, μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες, κινεζοποίηση. Όσοι αντέξουν και μείνουν, κινεζοποίηση. Με αυτό, 300-400 ευρώ και... Κινεζοποίηση, ναι. Ρε φίλε, με τέτοια ενεργεία, κινεζοποίηση. Ναι, πώς ναι. Θα τους παίξει το κεφάλαιο το ευρωπαϊκό και το αμερικάνικο τους Κινέζους, αφού σε μια φάση θα τους καταπίνανε. Mm-hmm. Έρχονταν από κάτω τα αεροπλάνα και έλεγε ότι τώρα στο συζητήσει τον 7 τον Ιανουάριο. Είναι μια απλή γρήπη και δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μπείτε μέσα και βέτε στο σπίτι. Ναι, ναι, έχουν υποθεί πολλά. Δηλώσει δικέ του. Δηλώσει δικέ του. Ένα σοβαρό άνθρωπο. Σε στείλει. Δεν ξέρουμε. Ναι, ναι. Και η μάσκα δεν ενδείκνυται για γενική χρήση. Όλοι ξέρει τι λένε. Αυτά που λέει η γιαγιά μου πριν 40 χρόνια. Να πλένει τα χέρια σου, να μείνει ευρώμικο και τέτοια. Ναι. Τίποτα επί τη ουσία. Mm-hmm. Το τέλο θα μείνει το ρεζιμέ αυτό. Είναι ζωποίηση. Mm-hmm. Για να μπορούν να τους τόξουν και μπάλα. Είναι μια παράμετρος οικονομικής φύσεως, ας πούμε. Είναι μια πραγματικότητα, ρε παιδιά. Γιατί εγώ τα πράγματα, επειδή δεν ξέρω, όταν βγαίνει το αποτέλεσμα μετά, βλέπω ποιος κερδίζει και λέω αυτός το έκανε. Δηλαδή το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με το μυαλό μας, ας πούμε, ξέρω εγώ, κατάλαβε ότι τον έκανε επί της ουσίας η Αμερική. Έβαλε όλους τους άλλους να μαλώσουν, στο τέλος επενέβη και αυτή και πήρε τα σκύπτρα. Μετά από εκεί, από τους Ευρωπαίους. Έβαλε το Χίτλερ η Αμερική να ξεκλειδώσει. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Μα το ρεζουμέ για μένα είναι ότι η Αμερική μετά το 45 κάνει κουμάντο σε όλο το πάτη σε πόδι παντού. Και στον Ειρηνικό και στην Ευρώπη παντού. Πήρε τα σκύπτρα τους Βρετανούς. Δεν ξέρω τι το έκαναν αυτοί, το αποτέλεσμα με το δείχνει. Μάλιστα. Έτσι βλέπω και τώρα. Βλέπω μια ζούγκλα παντού και τη δημόσια. Καθίστε παιδιά, αράξτε. Δεν σας πειράζει κανένας. Δεν σας πειράζει κανένας και δεν πάτε στη δουλειά και τίποτα. Κλειστές οι υπηρεσίες υπολειτουργούν όλα τα πάντα. Και ο μήνας έχει 9. Μια χώρα 10 εκατομμυρίων, 50 υπουργοί και 500 γενικοί γραμματείς. Είναι το μικρό και βέλτιστο. 20 υπουργούς είχε η Ιταλία. Ναι, ναι, είναι ναι. Το μικρό και βέλτιστο σχήμα. Ναι, ναι. Παιδιά πρέπει να βάλουμε πλάτη. Αλλά εμείς μόνο, όχι αυτοί. Μάλιστα. Έγινε, ευχαριστούμε αυτός πολύ. Έκανες, έτσι, τι, άμα τους τα έλεγες αυτά ότι στο αύριο δεν θα έχεις τον ήλιο μοίρα, όπως έλεγε και ο Σταύρος για τα τεστ που είναι ακριβά. Ξέρεις, θα σε έλεγαν, έλα μωρέ τώρα, αυτά ποιος είναι, δεν θα έλεγαν τίποτα. Αν παρακάτω, εγώ άλλος μπορεί να πεθάνει από καρδιά, άλλος από κεφαλικό, θα έλεγαν άλλα μετά. Άμα τους πήρα στην τσέπη αυτόν, θα έλεγαν άλλα. Έγινε, τώρα που τους υφέρει, λένε... Ναι. Εγώ πιστεύω ένα δευτερόλεπτο ναι, γιατί... μετά το τέλος των ιδεολογιών που έχει γίνει σε όλο τον κόσμο και βλέπουν ότι μόνο το χρήμα μετράει, πιστεύω μετά από αυτή την αρρώστια θα έρθει και το τέλος της επιστήμης της ιατρικής έτσι πως την ξέρουμε σήμερα. Εντάξει, δεν το νομίζω αυτό. Θα ξεφτυλιστούν και αυτοί γιατί δεν παίρνουν επιστημονικές αποφάσεις. Έχουν εμπλεχτεί με τα οικονομικά μαζί. Ναι. Σε αυτό ευθύνονται οι ηγεσίες των κρατών, οι επιστήμονες. Όχι, αυτοί φταίνε, και αυτοί φταίνε. Και αυτοί κάνουν πλάτη, και αυτοί έχουν τα δικά τους κόλπα. Και αυτοί φταίνε, και αυτοί είναι στη μαρμίτα. Τι, αυτοί απ' έξω αμέτωχοι είναι. Ναι. Κατάλαβα. Πώς θα τον πιστέψεις τον άλλον μετά, όταν βάλεις πιο μπροστά τα λεφτά.
Ωραία. Έπρεπε να γίνει τζάπα μάσκετ, τζάπα τέτοια όλα και ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων, όλα τα πάντα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τον κορονοϊό. Υπάρχει πρόβλημα, ρε παιδιά. Επίταξη έπρεπε να γίνει στα πάντα. Και σε άλλα... Υπάρχει πρόβλημα ή δεν υπάρχει. Και σε άλλα θεματοδομών. Με το ζόρι. Ναι, ναι. Ωραία. Παντού, παντού, όταν υπάρχει πρόβλημα, επίταξη. Έγινε, πρέπει να κλείσουμε γι' αυτό. Φιλιά, τσαου, τσαου, τσαου. Λένε πως αν κάνεις το ρώσικο εμβόλιο, παίρνεις επικίνδυνες ουσίες. Λέει ο άλλος, ναι, αλλά αν κάνεις Αμερικής, παίρνεις τσιπάκι. Και αν κάνεις το Οξφόρδης, λέει ο άλλος, παίρνεις το Lower. Το έχω, εγώ Οξφόρδη έχω. Έτσι, λοιπόν. Ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε. Μαζί μας Αναδομό, pavlalakenis.gr. Μπείτε στο site της Αναδομό για να δείτε ανακαιτήσεις υψηλών προδιαγραφών για τον χώρο σας. 241-231-241-508 το τηλέφωνο. Και Σωτηριάδης, datasportsotiriades.com.gr. Μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα Σωτηριάδη για να δείτε ταμιακές μηχανές, όλες οι επώνυμες μπράντες, όλη η γκάμα μηχανών γραφείου, ολοκληρωμένα συστήματα παραγγελιοληψίας. Ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σας στο 2310-577-037. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο με πολύ σπουδαίες αθλητικές ειδήσεις και θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στην Τρόικα που ακολουθεί. Να έχετε μια υπέροχη και προσεκτική ημέρα, τσά.